Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτάκτως απόψε Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου, η εκπομπή Ώρα Αιχμής, με σημείο αναφορά στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών που για την πλειοψηφία των Δήμων της Κρήτης αλλά και την Περιφέρεια έχει καθαρίσει το αποτέλεσμα από την προηγούμενη Κυριακή. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα είχαμε και την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Όμως, τρεις Δήμοι της Κρήτης δίνουν τη δική τους μάχη για να αποκτήσουν το νέο δημαρχό τους και το νέο δημοτικό τους συμβούλιο την Κυριακή το βράδυ, καθώς πάνε σε δεύτερο γύρο. Ο Δήμος της Χερσονήσου, ο Δήμος της Ιεράπετρας και ο Δήμος του Αγίου Νικολάου. Εμείς απόψε θα φιλοξενήσουμε εδώ τον πιο τουριστικό Δήμο της χώρας. Σίγουρα τον πιο τουριστικό Δήμο της Κρήτης, με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Έναν Δήμο που φιλοξενεί τη βαριά τουριστική βιομηχανία της Κρήτης, αλλά έχει και μία ενδοχώρα πλούσια σε πρωτογενή τομέα και βεβαίως σε ένα ξεχωριστό πολιτισμό που πολλές φορές επισκιάζεται από τη βαριά τουριστική βιομηχανία. Δύο κύριοι είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν τον δημαρχιακό θόκο της Χερσονήσου. Μαζί μας, ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Γιάννης Έγκος. Καλησπέρα σας, κύριε Σέγκο, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, να είστε καλά. Και ο υποψήφιος δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δοξαστάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σύμπραξη ενεργών πολιτών για τον Δήμο Χερσονήσου, ο συνδυασμός του κυρίου Σέγκου. Συνεννόηση, ο συνδυασμός του κυρίου Δοξαστάκη, για να είμαστε και σωστοί. Καθώς μιλάμε για δύο δημοτικές ομάδες, δύο παρατάξεις που διεκδικούν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου. Θα ξεκινήσουμε όμως για να υπενθυμίσουμε και στους φίλους από τη Χερσόνησο, αλλά και στους τηλεθεατές σε ολόκληρη την Κρήτη, τι έδειξαν οι κάλπες στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών την περασμένη Κυριακή. Να δούμε λοιπόν πώς ψήφισαν οι άνθρωποι στο Δήμο της Χερσονήσου. Ζαχαρίας Δοξαστάκης 42,09%, Γιάννης Έγκος 30,14%, ο κύριος Μεραβαλιωτάκης 24,67% και ο κύριος Παρθενιώτης 3,10%. Ο κύριος Μεραβαλιωτάκης και ο κύριος Παρθενιώτης δεν περνούν στο δεύτερο γύρο, όμως το ποσοστό αυτό ίσως είναι και το ποσοστό των πολιτών που θα ρυθμίσει και θα δώσει το νέο δήμαρχο την ερχόμενη Κυριακή. Θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Σέγκο, με εσάς. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι υπήρξε μια πρώτη αποτίμηση. Αυτό θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να γινόταν και πολύ γρήγορα, γιατί πάτε στον δεύτερο γύρο. Βεβαίως. Έγινε μια αποτίμηση του αποτελέσματος πρώτη, η οποία έχει να κάνει καταρχήν με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και μπρος όσον αφορά το δεύτερο γύρο. Αποτίμηση του αποτελέσματος, κύριε Δασκαλάκη, στην πλήρη και στην ολότητά της θα γίνει μετά την επόμενη Κυριακή, καθώς αυτή τη στιγμή οι εκλογές μπορεί να έχουν τελειώσει στους 21 Δήμους από τους 24 στην Κρήτη, αλλά στο Δήμο Χερσονήσου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εκλογές βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήταν ο πρώτος γύρος την προηγούμενη Κυριακή και οι εκλογές πρακτικά ολοκληρώνονται την επόμενη Κυριακή. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Βέβαια, εννοείται ότι το αποτέλεσμα της κάλπης δίδει μηνύματα. Δίδει μηνύματα καταρχήν στη Δημοτική Αρχή, καθώς εμείς είχαμε την άσκηση της διαχείρισης των κοινών υποθέσεων τα τελευταία 4 και κάτι χρόνια. Άρα αναγνωρίζουμε στο αποτέλεσμα ότι η κοινωνία μας χτύπησε ένα καμπανάκι. Και για ποιο λόγο λέω καμπανάκι? Διότι αν η κοινωνία μας είχε απορρίψει, δεν θα μας είχε στείλει σε δεύτερο γύρο. Προφανώς βέβαια και εννοείται ότι η κοινωνία μας έδωσε ένα μήνυμα, ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Από την άλλη μεριά, έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα, το οποίο στις εκάστοτε εκλογές, την εκάστοτε φορά με το ισχύον εκλογικό σύστημα πρέπει να κάνουμε τη στρατηγική μας, από την άλλη μεριά η κοινωνία έδωσε ένα μήνυμα ξεκάθαρου δεύτερου γύρου. Δεν είπε δηλαδή στον συνδυασμό του κύριου Δοξαστάκη ότι η Δημοτική Αρχή απέτυχε, Ζαχαρία Δοξαστάκη και συνεννόηση, είσαστε Δημοτική Αρχή από τον πρώτο γύρο. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ξεκάθαρα στο Δήμο Χερσονήσου, προφανώς όχι όλοι με τα ίδια ποσοστά προς Θεού, δεν εξοραίζω το αποτέλεσμα, υπάρχει μια τριχοτόμηση. Καθώς ο κύριος Δοξαστάκης έλαβε ένα ποσοστό το οποίο δεν του δίδει την τροποντινά εντός αγωγικών την αυτοδυναμία για να βγει από τον πρώτο γύρο, εμείς λάβαμε ένα ποσοστό το οποίο της τάξης του 30% που μας δίδει τη δυνατότητα να είμαστε στο δεύτερο γύρο, όμως η κοινωνία
αξιώνει ότι και ο τρίτος συνδυασμός αυτός του κύριου Μεραβαγιωτάκη, όπως και του κυρίου Παρθενιώτη, παρότι έλαβε ένα μικρό ποσοστό, έλαβε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης περίπου του 25%. Άρα η κοινωνία δείχνει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί, αν θέλετε, τις συνεργασίες μεταξύ μας. Mm-hmm. Το μήνυμα της κάλπης, λοιπόν, είναι η συνεργασία. Δεν είπε στον πρώτο γύρο ο πολίτης, κύριε Δοξαστάκη, πάρτε 45, 47, 49 και βγείτε. Έδωσε 42. Η κοινωνία, λοιπόν, είναι σοφή. Επιδιώκει τη συνεργασία, τη συμπόρευση, τη συνένεση. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, και σεβόμενη το μήνυμα της κάλπης, εκτιμούμε ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις και συνενέσεις προκειμένου να έρθει ένα αποτέλεσμα. Θα σταθούμε προφανώς, στις συνεννοήσεις. Προφανώς βέβαια, ο κύριος Δοξαστάκης αυτό το κάνει για τη δικιά του την προσπάθεια και τη δικιά του την παράταξη, και εγώ και η δικιά μου η ομάδα, συλλήβδην όλη η ομάδα, όσοι ήμασταν υποψήφοι, το κάνουμε έχοντας την εκτίμηση ότι παράξαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με την πανδημία, με τη θεομηνία και ό,τι άλλο υπήρχε, ένα έργο, μισή θητεία, δύο ήμασταν με κορονοϊό, και ο πολίτης μας δίδει την επόμενη Κυριακή, αν καταφέρουμε να τον πείσουμε, ότι το έργο που παράξαμε μπορεί να έχει μια συνέχεια τα επόμενα 5 χρόνια. Θα παραμείνω λίγο στο κομμάτι του αποτελέσματος της πρώτης Κυριακής, θα δώσω όμως το λόγο και στον κύριο Δοξαστάκη, γιατί μετά θα σας κάνω μια δεύτερη κοινή ερώτηση που έχει να κάνει με τον δεύτερο γύρο. Κύριε Δοξαστάκη, εσείς πώς κάνατε τη δική σας αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος? Κύριε Δασκαλάκη, θα ήθελα πριν απαντήσω στο ερώτημά σας να ευχαριστήσω από την ψυχή μου τους 6.000 περίπου συνδημότες μου, οι οποίοι έδειξαν ποια είναι η επιθυμία, ποια είναι η κυρίαρχη στάση στην κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι σαφές. Η κοινωνία έχει δώσει το στίγμα της και θα έλεγα ότι το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Όχι, όπως είπε ο κύριος Σέγκος, ότι δεν έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα. Για 65 ψήφους θα είμαστε σήμερα Δημοτική Αρχή. Επικοινωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Συζητήσαμε με τους δημότες. Πήγαμε σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, συναντήσαμε τους κατοίκους και είδαμε μία απογοήτευση. Είδαμε μία κατάσταση η οποία δυστυχώς προφασιζόμενη η Δημοτική Αρχή την πανδημία δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Φαίνεται ότι ο διάλογος που αναπτύξαμε, οι θέσεις, το πρόγραμμα, η στρατηγική μας απηχούν τις επιθυμίες και τις απόψεις των δημοτών. Βεβαίως, η προσπάθεια συνεχίζεται. Τούτη τη βδομάδα εντείνουμε την προσπάθεια. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε κάποια σημεία τα οποία θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και πρέπει να είμαστε σαφέστεροι, πιο εξειδικευμένοι, και θεωρώ ότι πλέον η κοινωνία θα μπορέσει ακόλυτα την Κυριακή να εκφράσει την κυρίαρχη στάση που ήδη έχει εκδηλώσει και να είμαστε Δημοτική Αρχή. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και ταπεινότητα απέναντι στους πολίτες. Εμείς επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας, δεν κραυγάζουμε, δεν ανταλλάζουμε απόψεις που ξεφεύγουν μέσα από κάποια πολιτικά ήθη που η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει, γιατί διαπιστώνω τελευταία κάποιες ακραίες συμπεριφορές που πρέπει οι δυο μας ως υπεύθυνοι πολιτικοί να τις σταματήσουμε, και θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει τις επόμενες μέρες είναι τι θα προτείνουμε στους δημότες, τι συγκεκριμένο και τι όθηση και προοπτική θα δώσουμε. Τι εννοείται στις ακραίες συμπεριφορές, κύριε Δοξαστάκη? Προσπαθεί να περάσει μία λογική με ακραίες, θα έλεγα, και ανεύθυνες διαδόσεις ή, αν θέλετε, ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες πέραν του ψεύδους που υποκρύπτουν έχουν μία σκοπιμότητα, γιατί μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά αυτό που εγώ θεωρώ ότι προέχει είναι να αντιτάξουμε, να αντιπαραθέσουμε τα προγράμματά μας, την πρότασή μας. Αυτό ενδιαφέρει το πολίτη, τίποτα άλλο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέγκο, γιατί αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στο πρόσωπο του κυρίου Σέγκου, αλλά και στην δημοτική του ομάδα. Αλλά προτού το δώσω το λόγο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Είπατε ότι δεν κερδίσατε τον Δήμο για μερικές δεκάδες ψήφους. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτέλεσμα έχει κλειδώσει στο δεύτερο γύρο? Είστε 12 μονάδες μπροστά τον κύριο Σέγκο. Πάντα στην πορεία μου την αυτοδιοικητική και την πολιτική μου διαδρομή με διακατήχει σοβαρότητα. Θέλω να είμαι σοβαρός, να σέβομαι την κοινωνία. Υπάρχει μία αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη
Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επειδή υπάρχει μια καταγραφή στο παρελθόν, βεβαίως, στο πρόσφατο παρελθόν, να υπάρχει μια διαφορά και αυτό να ανατρέπεται. Θέλουμε το διάστημα το οποίο απομένει να είμαστε πιο σαφείς, πιο συγκεκριμένοι, προκειμένου Μάλιστα. πραγματικά να επικυρωθεί αυτό που έχει καταρχήν εκφραστεί από το εκλογικό σώμα. Φαντάζομαι θα θέλετε να απαντήσετε, αλλά πρωτού σας δώσω το λόγο, θέλω να μου πείτε αν εσείς θεωρείτε, κύριε Σέγκο, ότι οι 12 μονάδες είναι μια διαφορά που θα μπορούσε να ανατραπεί εντυπωσιακά από εσάς και την δημοτική σας ομάδα, την παράταξή σας. Βεβαίως. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, είχα ως δήμαρχος και ως άνθρωπος μια σημαντική παράληψη με την ευκαιρία της παρουσίας στη σημερινή σας εκπομπή. Προχτές το βράδυ χάσαμε ένα πολύ καλό συνάδελφο, τον Μανώλη το Διαμαντάκη, ο οποίος ήταν από το Μοχώ, επικεφαλής παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στην παρούσα δημοτική θητεία, σήμερα ήταν η κηδεία του, και θέλω ειλικρινά, επειδή έφυγε ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ήρωας, υπηρέτης της αυτοδιοίκησης και του τόπου, να αναγνωρίσω ως δήμαρχος και ως άνθρωπος την πορεία του, τη σημαντική του προσφορά στον τόπο μας και στην αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια, την αυθεντική του στάση απέναντι στην τοπική κοινωνία και να συλληπιθώ εκ βαθέων την οικογένειά του. Ήταν η παράληψή μου που δεν ξεκίνησα σε αυτό. Ζητώ συγγνώμη Μάλιστα. από τους συνδημότες μου. Να μεταφέρουμε αναφορά... και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου. Να είστε καλά. Όσο ήταν στη δημοτική αρχή δεν είχε τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους σας. Κύριε Δοξαστάκη, δυστυχώς ξεκινάμε κακά την κουβέντα. Εδώ μιλάμε για την αυθεντική πορεία ενός ανθρώπου. Δεν μιλάμε για την πολιτική αντιπαράθεση μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Κάθε άνθρωπος μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητοί φίλοι που μας βλέπουν, έχει τη δικιά του οπτική γωνία. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή διαφωνούσα με τον κύριο Διαμαντάκη, δεν σέβομαι το δίχως άλλο την πορεία του, την αυθεντική στάση του απέναντι στον τόπο του και στην αυτοδιοίκηση. Το ότι κάποιος άλλος βλέπει με άλλη οπτική γωνία τα πράγματα, Μάλιστα. δεν σημαίνει ότι είμαι εγώ που θα κρίνω την οπτική του γωνία και την αυθεντικότητα των προτάσεών του. Να πάμε στην απάντηση. Από την άλλη μεριά, για αυτό το 12% που είπατε, κύριε Δασκαλάκη, τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Η τοπική κοινωνία έχει καταλάβει το εξής και σεβόμαστε τη βούλησή της. Σέβομαι απόλυτα βέβαια το έρισμα στο οποίο στάθηκε ο κύριος Δοξαστάκης, ότι για κάποιες δεκάδες ψήφους δεν πήρε την δημοτική θητεία από την πρώτη Κυριακή. Ο λαός είναι σοφός. Ο λαός επέλεξε να πάμε σε δεύτερο γύρο. Και προς Θεού μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν είναι κενή η κάλπη στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι άσπρο χαρτί. Δεν είναι μηδενικό το αποτέλεσμα. Αλλά έχω να πω το εξής. Υποχρεώσεις σταυροδοσίες βγήκαν στον πρώτο γύρο. Ο κύριος Δοξαστάκης πήρε ο άνθρωπος 42%. Εκτιμούμε ότι αν από το υπόλοιπο 58% η κοινωνία συλλήβδη, απέρριπτε και τη δικιά μου την πρόταση ως Δημοτική Αρχή, αλλά και την πρόταση του κυρίου Μεραμβελιωτάκη, ο κύριος Δοξαστάκης, ως ένας άνθρωπος ενασχολούμενος 40 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, εάν η πρόταση πρότεινε και τα αποτελέσματα που είχε φέρει για 40 χρόνια ενασχολούμενος και 20 χρόνια συνεχόμενης θητείας στο Δήμο. Ήτανε 12 χρόνια κοινοτάρχης, 4 χρόνια δήμαρχος και μετά, πριν από 10 χρόνια, άλλα 4 χρόνια. Η πορεία του λοιπόν αυτή θα τον είχε ξανακάνει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Ο κόσμος λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, χωρίς να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλο, επέλεξε το 58% να μην ψηφίσει Ζαχαρία Δοξαστάκη στον πρώτο γύρο. Εγώ κάνω μία προσπάθεια από αυτό το 58% που μένει, αυτές τις μέρες και από το φιλόξενο και το δικό σας το μέσο, να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και να πείσουμε το Δημότη ότι το πρόγραμμά μας, το έργο που παράξαμε μία τετραετία με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες καταλαβαίνω την προσπάθεια εξοραϊσμού των συνθήκων από τον κύριο Δοξαστάκη, επικαλούμενος ο Δήμαρχος την πανδημία της θεομηνίας. Αναφέρομαι σε κάτι μη υπαρκτό και μη ρεαλιστικό, κάτι ψευδές. Δηλαδή, αναλάβαμε τον Σεπτέμβρη του 19. Το Μάρτιο του 2020 κλείσανε οι Δήμοι και όλο το Δημόσιο για 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν όμως ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Κι όμως παρήχθη έργο και εκείνο που προσπαθούμε Μάλιστα. είναι να περάσουμε τις θέσεις μας στους δημότες μας και να κερδίσουμε την πλειοψηφία του 50 συν μία ψήφο την προσεχή Μάλιστα. Κυριακή. Όπως αντιλαμβάνεστε και οι δύο, ένα debate που γίνεται στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης στο κομμάτι του τι έγινε την πρώτη Κυριακή. Γιατί πλέον έχουμε αριθμητικά δεδομένα.
Είπε νωρίτερα ο κύριος. Συγχωρέστε μου κάτι, μία διακοπή για ένα λεπτό. Επειδή ο κύριος Δοξαστάκης προηγουμένως στην πρώτη τοποθέτηση μίλησε για ακραίες τοποθετίες στη Σκελάσπη, πρέπει να πω το εξής. Αν κάποιος ψευδές τοποθετήσεις και ακραίες τοποθετήσεις, δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς, αλλά αν δει κάποιος ιστορικά τις τελευταίες 20 μέρες, ένα μήνα, τις τοποθετήσεις ενός εκάστου και το τι γίνεται στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώτος διδάξας που ξέρει αυτές τις διαδικασίες δεν είμαι εγώ. Είναι κάποιος παλαιότερος σε μου, ο οποίος τα εφαρμόζει κιόλας. Όντως η λάσπη είναι κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο είναι μια τετριμένη τεχνική στην αυτοδιοίκηση και γενικά στην πολιτική. Όμως έχει δίκιο ο κύριος Δοξαστάκης ότι είναι δέον από εδώ και μπρος αυτό να το αφήσουμε για να περάσουμε καθαρά τις θέσεις μας στην κοινωνία. Απαντήσατε. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Δοξαστάκη. Υπάρχουν δύο συνδυασμοί και αναφέρομαι κυρίως στο συνδυασμό του κυρίου Μεραμβολιωτάκη, που φαίνεται ότι είναι ο βασικός ρυθμιστής αυτής της έκβασης όσον αφορά τη λαϊκή ετοιμιγορία των δημοτών της Χερσονήσου την ερχόμενη Κυριακή. Εσείς, κύριε Δοξαστάκη, πώς μπορείτε να πείσετε τους ανθρώπους που στην προηγούμενη Κυριακή ψήφισαν αυτούς τους δύο συνδυασμούς, που αυτή τη φορά δεν συμμετέχουν στις εκλογές? Ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυνατό χαρτί της δικής σας παράταξης που θα μπορούσε να επηρεάσει και τελικά να σας δώσει και τη νίκη? Πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω δύο πράγματα, γιατί εμένα μου αρέσει πάντα να είμαι συγκεκριμένος και σαφής. Ούτε παραντολογώ, ούτε προσπαθώ να ξεφύγω και να αναπτύσσω θέματα άλλα πέραν εκείνων των οποίων θέτετε. Αν εμάς μας απέρριψε το 58%, κάποιους άλλους απέρριψε το 70%. Άρα να προσέχουμε λίγο τι λέμε και να μην καταφερόμαστε έτσι για τη λαϊκή βούληση. Με τρόπους τέτοιους προσέγγισης δεν μπορείς να πείσεις στην κοινωνία ότι απερίφθη μία πολιτική πρόταση. Δεν είπαμε ότι απερίφθη, κύριε Δοξαστάκη. Είπατε ότι απερίφθη η πρότασή μας στο 58%. Εσάς σας απέρριψε το 70%, κύριε Σέγγε, και μη με διακόπτετε. Στον πρώτο γύρο. Το 70% σας έδωσε ένα ισχυρό ράπισμα. Απέρριψε την πολιτική σας, είστε, αν δεν κάνω λάθος, δημοτική αρχή. Εγώ δεν είμαι δημοτική αρχή. Εγώ έλειπα 9 χρόνια από τα δημοτικά πράγματα. Δεν είμαι η προηγούμενη αντιπολίτευση δημοτική αρχή που θα έρθω απόψε να αντιπαρατεθώ εδώ. Εγώ θα παρουσιάσω το πρόγραμμά μου όπως έκανα στην κοινωνία, αίτηση επιβεβαίωσης, θα συνεχίσω να το κάνω και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την κρίση του λαού ότι την Κυριακή θα είναι πανηγυρική η επιλογή τους. Στην ερώτησή σας. Τώρα, κύριε Δασκαλάκη, βεβαίως από τη στιγμή που δύο συνδυασμοί διεκδικούν την ψήφο της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να δούμε το όλο πολιτικό σκηνικό, να δούμε τις παρατάξεις τις άλλες, το τι είπαν αυτές τις παρατάξεις, τι επικοινώνησαν, ποια ήταν τα δυνατά τους σημεία και πώς μπορούμε πλέον συνεργαζόμενοι, γιατί πρέπει να συζητήσουμε, το κάναμε και θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε, να δούμε εμείς τι είναι αυτό που πρέπει να προτείνουμε στον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι η δική μας η πρόταση έχει δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, έχει όραμα, έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό και για το παράκτιο μέτωπο και για την ενδοχώρα, έχει νέους ανθρώπους στην πολιτική μας ομάδα και κυρίως έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία πραγματικά μπορούν να επιλύσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι αν δεν απαντήσουμε στις σοβαρότερες ελλείψεις, στα πολύ βασικά έργα υποδομής και στις τάσεις ανάπτυξης, τα δεδομένα που διαμορφώνονται από το αεροδρόμιο, την αξιοποίηση αμερικανικής βάσης και το ΒΟΑΚ και άλλα ζητήματα, τότε η περιοχή πραγματικά θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Βρίσκεται σε μια καμπή θετική και θεωρώ ότι με συγκεκριμένες προτάσεις, με βασικά έργα, με συνεργασία και συμμετοχή της κοινωνίας, μπορούμε πραγματικά να διατηρήσουμε αυτό το Δήμο, τον πρωταγωνιστή, τον πρωτοπόρο σε τροχιά ανάπτυξης. Κύριε Σέγκο, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Πώς μπορείτε να πείσετε τους πολίτες που στήριξαν τις δύο άλλες παρατάξεις και κυρίως την παράταξη του κυρίου Μεραμβολιωτάκη? Ποια είναι η πρόταση η δική σας? Κύριε Δασκαλάκη, την προσεχή Κυριακή, προφανώς, αναιματριώνται δύο φιλοσοφίες. Ο δεύτερος γύρος έχει να κάνει πλέον με την επιλογή στο πρόσωπο του Δημάρχου πια, τη στιγμή που οι σταυροδοσίες και έχουν τελειώσει την πρώτη Κυριακή. Όμως εδώ εκτιμώ ότι το διακύβευμα της επόμενης Κυριακής είναι οι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Τι μας είπε ο κύριος Δοξαστάκης μόλις πριν από λίγο? Μας είπε τι πρέπει να γίνει στο Δήμο. Δεν μας είπε όμως το εξής απλό.
έχοντας 40 συναπτά χρόνια πορεία στο Δήμο, τι έκανε για να εξαλειφθούν αυτές οι ελλείψεις σε υποδομές και σε οραματικό πλαίσιο ανάπτυξης του τόπου. Αναφέρθηκε σε αεροδρόμιο, αναφέρθηκε σε αμερικάνικη βάση, αναφέρθηκε σε δρόμους. Μα δεν ήταν ο βασικός κυβερνήτης, ειδικά στην περιοχή Λιμένα Χερσονήσου και μετά στον ενιαίο Δήμο Χερσονήσου τον Καποδιστριακό επί 16 συναπτά έτη, μια ολόκληρη ζωή. Τα μεγάλα προβλήματα ξεκίνησαν τότε σε πολεοδομικό σχεδιασμό, σε έλλειψη αλλαγής της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, στο κομμάτι των σχεδίων πόλεως, στο κομμάτι της οριοθέτησης διευθέτησης δρεμάτων, στο κομμάτι των βασικών υποδομών που δεν έγιναν όταν, συγχωρέστε μου τη φράση τη λαϊκή, δένανε τους σκύλους με τα νουκάνικα, τα πράγματα γινόντουσαν πολύ εύκολα και ο κύριος Δοξαστάκης σήμερα, ερχόμενος από το χτες, έρχεται να παρουσιάσει μία πρόταση επίλυσης μαγικά των προβλημάτων την επόμενη πενταετία επί την δικιά του ηγεσία του Δήμου, όταν γίνανε τόσα πράγματα αυτή την τετραετία. Σέβομαι απόλυτα βέβαια ότι όχι η αντιπολίτευση, ο κύριος Δοξαστάκης, του οποίου βέβαια ένα με πολύ μεγάλο κομμάτι είναι υφιστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολιτεύσεως και οι οποίοι τον στηρίζουν ως δημοτικοί σύμβουλοι και καλά το κάνουν οι άνθρωποι προς Θεού και οι οποίοι διαχρονικά είναι στα πράγματα τα τελευταία 14 χρόνια. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι πριν από μένα, δήμαρχος οικογενειοκρατικά ήταν ο ανυψός του κύριου Δοξαστάκη και ο κύριος Μαστοράκης. Και πριν τον κύριο Μαστοράκη, σωστό, πριν τον κύριο Μαστοράκη ήταν ο κύριος Δοξαστάκης. Άρα υπήρχε μια συνέχεια και πράξεων αλλά και ατόμων. Κι όμως αυτή την τετραετία, αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης περί αναπτύξεως, λάβανε σάρκα και οστά και την πορεία τους. Κύριε Δασκαλάκη, η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Χερσονήσου και μελετητικά και σε επίπεδο χρηματοδότησης του έργου αυτή την τετραετία ξεκίνησε. Οι αναβαθμίσεις και οι επεκτάσεις των βιολογικών καθαρισμών για να έρθει η ανάπτυξη στην οποία επικαλέστηκε, την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Δοξαστάκης όταν θα έρθει το αεροδρόμιο, οι μελέτες τελειώσανε και ξεκινήσανε επί αυτής της δημοτικής αρχής. Ο βιολογικός του 1/3 του παραλιακού μετώπου που δεν υπήρχε τελείωσε και έχει ξεκινήσει και βαίνει προς ολοκλήρωση η κατασκευή του επί αυτής της δημοτικής θητείας. Άρα λοιπόν η οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων βασικών και η χρηματοδότησή τους ξεκίνησε σε αυτή τη δημοτική θητεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης ως πρότασή του σήμερα, ερχόμενος ο ίδιος από δεκαετίες χθες, τα υλοποιεί η Δημοτική Αρχή και προφανώς, κύριε Δασκαλάκη, αυτή την ευκαιρία ζητούμε την Κυριακή προκειμένου να συνεχίσουμε το έργο μας. Κύριε Δοξαστάκη, αναφερθήκατε στην πρώτη τοποθέτησή σας για το αναπτυξιακό έλλειμμα και για κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Βεβαίως, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας ότι κάθε άνθρωπος όταν διεκδικεί ένα Δήμο, έχοντας ήδη μια Δημοτική Αρχή αυτός ο Δήμος, έρχεται γιατί θεωρεί ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν διαχειρίστηκε σωστά τις τύχες αυτού του Δήμου. Και σας ζητάω αυτή τη στιγμή να μου πείτε τι είναι αυτό που σας όθησε να διεκδικήσετε το Δήμο της Χερσονήσου, έχοντας το δικό σας αυτοδιοικητικό παρελθόν, ένας άνθρωπος, ένας ενεργός πολίτης, έχοντας αντίπαλό σας σήμερα τον κύριο Σέγκο. Κύριε Δασκαλάκη, θα απαντήσω και πάντα μέσα στα πλαίσια τα οποία θέτετε. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που η κοινωνία της Χερσονήσου με έχει τιμήσει τόσες φορές με την ψήφο της. Δεν διορίστηκα, δεν τοποθετήθηκα. Τα πολλά χρόνια που επικαλείται ο κύριος Σέγκος, το 2010, ήταν υποψήφιος μου δημοτικός σύμβουλος. Ξέρετε πόσα χρόνια είχα τότε στην αυτοδιοίκηση. Γιατί επέλεξα να έρθει κοντά μου. Δεν είναι κακό η εμπειρία, είναι ζητούμενο σήμερα η εμπειρία και η γνώση. Εγώ πολιτεύομαι, ζητώ την άποψη του κόσμου και το έργο που παρήχθη στην περιοχή και στην κοινότητα και στον πρώτο Δήμο και στο δεύτερο Δήμο, το Κρητικρατικό, είναι συγκεκριμένο, είναι απτό, το ακουμπά ο πολίτης, το βλέπει, το βιώνει και αυτή η προσπάθεια που γίνεται με λογικές όταν δέναν τους σκύλους με τα λουκάνικα. Ακούστε λογικές πολιτικού προσώπου που διεκδικεί την ψήφο των δημοτών της Χερσονήσου. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Εσείς δεν θα διακόπτετε όταν θα ακούτε πράγματα που δεν σας αρέσουν. Θα προσέχετε γιατί ο πολιτικός πολιτισμός και τα ήθη είναι αυτονόητος για να διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών.
Ο μηδενισμός που έχετε μπει όλη αυτή την περίοδο δεν σας ωφελεί. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν να μην βλέπουν οι δημότες τα έργα τα οποία είναι συγκεκριμένα? Ναι, για να τελειώνει και αυτή η ιστορία και όλο αυτό το οποίο προσπαθείτε πάλι να κάνετε αυτές τις τελευταίες ώρες. Ένα κλειστό γυμναστήριο δουλεύει 27 χρόνια που μέσα εκεί έχει δώσει υπηρεσίες, διεθνείς αγώνες που κι εσείς διοργανώσατε. Γιατί δεν το κλείσατε? Μία μέρα χρειαζόταν να έχετε νομοποιήσει το κτίριο. Εγώ όταν ήρθα κοινοτάρχης βρήκα ένα κοινοτικό κτίριο το οποίο ήταν μέσα στο πράσινο και το νομοποίησα. Το κτίριο αυτό έχει δώσει τεράστιες υπηρεσίες. Είναι δυνατόν να επικαλείστε και να λέτε ότι το Δημαρχείο δεν έχει άδεια οικοδομής? Είναι ντροπή τέτοια πράγματα σε δημόσιο διάλογο. Τα παραγνωρίζω και προχωρώ σε αυτό που είπε ο κύριος Δασκαλέτης. Αυτή τη στιγμή η περιοχή χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα. Η παράκτεια ζώνη, που είναι το δυναμικό μας κομμάτι μαζί με την ενδοχώρα, έχει υποστεί ένα κορεσμό, μία επιβάρηση, μία συγκέντρωση υπηρεσιών. Συγκέντρωση πάρα πολύ μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Άρα λοιπόν και τα έργα υποδομής και τα υφιστάμενα και αυτά που πρέπει να γίνουν επιβάλλεται πολύ σύντομα να μελετηθούν, να οριμάσουν και να κατασκευαστούν. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πόροι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Μην επικαλούμαστε συνεχώς την πανδημία. Η πλημμύρα που ήρθε άφησε πολλά χτυπήματα που είναι ακόμα αγιάτρευτα. Ήταν μια δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδος. Όλη η κοινωνία πέρασε μια κατάσταση δύσκολη. Δεν αναφέρομαι, δεν κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου κανενός. Είναι όμως η πανδημία μια περίοδος που ανέτρεψε τα πάντα. Δεν διαφωνώ, κύριε Δασκαλάκη, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά σε αυτές τις καταστάσεις πάντα υπάρχουν και ευκαιρίες που αναδύονται και αν τις αξιοποιήσουμε σωστά μπορούμε να πάμε παραπέρα. Δοθήκανε χρήματα που δεν καταφέραμε να τα απορροφήσουμε. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι? Γιατί περί άλλων τυρβάζαμε? Γιατί αυτό απασχολεί τη σημερινή αρχή. Η επικοινωνία και τίποτε άλλο. Η αλαζονία και ο τρόπος που εκφράζονται προς τα έξω. Εμείς λοιπόν, πέραν από όλα αυτά και συνοχίζοντας για το μέλλον, ας μιλάει για το 1986 ο κύριος Έμπος που ξεκίνησα την αυτοδιοικητική μου πορεία. Είναι τιμή μου να αναφέρεται στη διαδρομή μου, η οποία είναι κρυστάλλινη, είναι σαφέστατη και επιβεβαιωμένη και επιβραβευμένη από όλη τη χώρα από συναδέλφους. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς τούτες τις ώρες, τις τελευταίες ημέρες που μιλάμε με τους πολίτες, ένα πράγμα έχουμε να πούμε. Έχουμε το πρόγραμμά μας που είναι σαφέστατο συγκεκριμένα, που δίνει λύσεις, που είναι η τελευταία ευκαιρία για την περιοχή. Έχει φανεί η αδράνεια και η αδυναμία της σημερινής αρχής. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Απλά πράγματα. Το έδειξε ο πολίτης με το αποτέλεσμα που έδωσε μόλις προχθές. Θέλω να σταθούμε σε κάτι, κύριε Σέγκο. Μπαίνοντας στη διαδικασία να μελετήσετε και εσείς και ο κύριος Δοξαστάκης το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, να φανταστώ ότι μπήκατε να το δείτε και λίγο πιο ειδικά. Πού πήγατε καλύτερα, πού δεν πήγατε τόσο καλά. Άρα εκεί, φαντάζομαι, σε όλη αυτή την πορεία προς τον δεύτερο γύρο, κάντε και τις δικές σας παρεμβάσεις για να πείσετε τις περιοχές του Δήμου σας που ενδεχομένως δεν πίστηκαν με το ποσοστό που επιθυμούσατε. Θέλω λίγο να πάμε πιο στοχευμένα και να ξεκινήσουμε χωρίς να μακρηγορήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει τη βαριά τουριστική βιομηχανία, Κοκκίνη Χάνη, Γούβες, την περιοχή της πρώην Αμερικανικής βάσης, την Χερσόνησο, την Σταλίδα, τα Μάλια, το Μοχό, μια τεράστια ενδοχώρα, τα χωριά της Λαγκάδας, την Επισκοπή. Έχει πολλά χαρακτηριστικά. Θέλω λοιπόν να επιλέξετε εσείς και να μου πείτε για την περιοχή που πιστεύετε ότι δεν τους πείσατε, τι είναι αυτό που ενδεχομένως δεν κατανόησαν στον πρώτο γύρο. Ναι. Καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης και είναι σημαντικό να μην μένουν σκιές προηγουμένως σε θέματα τα οποία δεν αναφέρθηκαν στη συζήτηση, αλλά πρακτικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι για την άδεια του Δημαρχείου ή για το κλειστό γυμναστήριο. Αποτελεί αλήθεια ότι το κλειστό γυμναστήριο της Χερσονήσου βρίσκεται πάνω σε ρέμα της περιοχής και σε δρόμο του σχεδίου πόλεως. Τώρα, ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος το κατασκεύασε παλιότερα, για ποιο λόγο το έβαλε πάνω εκεί, είναι δικό του θέμα. Επίσης, το ότι από το ισόγειο και κάτω το Δημαρχείο δεν είχε άδεια μέχρι το 2017, που νομιμοποιήθηκε από το ισόγειο και κάτω, από τον τότε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, πάλι υπάρχει έγγραφο γι' αυτό. Άρα λοιπόν, είναι καλό ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος είναι παλιός αυτοδιοικητικός, και επειδή αυτά τα πράγματα είναι αντικειμενικά, να μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Από την άλλη μεριά, επειδή μιλάει για εύκολες διαδικασίες, αναρωτιέμαι, όταν ήταν δήμαρχος το 2014, γιατί δεν το νομιμοποίησε?
Δήμαρχος από το λιμένα Χερσονήσου ήταν. Στον τόπο του ευρίσκετο. Εγώ, αν θέλετε, μπορεί να πει κάποιος ότι είμαι και από τις ποταμιές. Ο κύριος Δοξαστάκης είναι από το λιμένα Χερσονήσου. Γιατί δεν τον νομοποίησε? Γιατί δεν μπορούσε. Από την άλλη μεριά, μίλησε για χρήματα τα οποία δεν απορροφήθηκαν. Κύριε Δασκαλάκη, ο Δήμος Χερσονήσου είχε την τύχη και έχει την τύχη να έχει πάρει περίπου 13 εκατομμύρια. Από αυτά τα χρήματα έχουν καταναλωθεί ένα μεγάλο ποσοστό, όμως αυτή τη στιγμή διαδικασίες που έχουν να κάνουν είτε με μεγάλα ποσά που έχουν να κάνουν με ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, τυχεία, αυτά πάνε με διαγωνιστικές διαδικασίες επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, ούτως ώστε να υπάρχει μια διαφάνεια πλήρη, κύριε Δασκαλάκη, στην απορρόφηση των κονδυλίων. Να μην ξεχάσω να πω ότι Δήμος της Κρήτης, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ερίζει να πληρώσει αυτή τη στιγμή εργολάβους του μετά από 49 μήνες, όχι 20-22 που έχει εκτελέσει ο Δήμος Χερσονήσου. Τώρα, για το ερώτημά σας, το οποίο είχε να κάνει... Προτού απαντήσετε, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας δώσω το λόγο με την επιστροφή να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Θέλω να σας πω κάτι και στους δύο. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι πάντοτε τις τοποθετήσεις και αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας και του δημοκρατικού διαλόγου. Θέλει ο ένας να απαντήσει στον άλλο, να γνωρίζετε ότι λαμβάνετε και παίρνετε χρόνο από το χρόνο που σας δίνω. Αυτό αφορά προφανώς και τους δύο. Προφανώς. Επιτρέπεται ο ένας να απαντήσει στον άλλο. Θέλω να το γνωρίζετε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, απόψε αυτό που επιθυμώ σαν δημοσιογράφος, νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από την πορεία του, είναι φεύγοντας από εδώ. Να υπάρχει μια ισομέρεια στον τρόπο που μιλήσατε και να φύγετε ικανοποιημένοι με την έννοια ότι καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και το ξεκαθαρίζω δημοσίως. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 2 λεπτά πριν τις 10:30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, εκτάκτως απόψε, φιλοξενούμε τους δύο μονομάχους για τον Δήμο της Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο και τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Κύριε Σέγκο, σας διέκοψα νωρίτερα για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν θέλετε, μπορώ να υπενθυμίσω το ερώτημα. Μπαίνοντας στη διαδικασία να βάλετε στο μικροσκόπιο το εκλογικό αποτέλεσμα, σίγουρα θα στοχεύσατε στις περιοχές ή στους πρώην δήμους που το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα επιθυμούσατε. Ακούστε να δείτε. Το αποτέλεσμα είναι απόρρια πολλών παραγόντων και σύνθετων παραγόντων. Οι τοπικές κοινωνίες πάντοτε εκείνο το οποίο επιζητούν είναι μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια καλύτερη καθημερινότητα και προφανώς έργα τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν σε ένα τόπο. Βέβαια, επειδή είναι λίγο φαϊνότερο ότι έργα υποδομής λείπουν για πολλά χρόνια, το θέμα αυτό το έθεσε και προηγουμένως ο κύριος Δοξαστάκης. Είναι επίσης λίγο φαϊνότερο ότι όλα αυτά τα έργα, κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορούν να γίνουν όπως θα επιθυμούσε μια τοπική κοινωνία μαζεμένα σε μια τετραετία. Είναι σημαντικό λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, είναι να ισορροπήσουμε μεταξύ αναπτυξιακού οράματος και εξυπηρέτησης καθημερινότητας. Εκείνο το οποίο κάναμε ως δημοτική αρχή, πιθανότατα δεν είμαι ευχαριστημένος, θέλω εχθρός του εχθρού είναι το. Ακόμα καλύτερο, η καθημερινότητα, εκτίμησή μου, είναι ότι εξυπηρετήθηκε με ένα καλύτερο τρόπο από ό,τι παλιότερα. Είτε αυτό είχε να κάνει με το κομμάτι της αποκατάστασης βλαβών οδοποιίας, είτε με τον ηλεκτροφωτισμό, είτε με την καθαριότητα. Όμως, εκείνο το οποίο έμεινε πίσω στο Δήμο Χερσονήσου και το οποίο τολμώ να αναγνωρίσω και το οποίο είχε αντανάκλαση και στο αποτέλεσμα στην τοπική κοινωνία, ήτανε και κάποια έργα υποδομής, αλλά και κάποια έργα καθημερινότητας. Αστικές υποδομές, όπως είναι κάποιες αναπλάσεις, κάποια πάρκα ή κάποιες παιδικές χαρές, προφανώς στο βαθμό που θα θέλαμε μείνανε πίσω, καθώς, κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς, ειδικά μετά τη θεομηνία, όχι τόσο λόγω της πανδημίας, η πανδημία, αν θέλετε, με την πανδημία απολέσαμε το 60% του προσωπικού μας με άδικες ειδικού σκοπού και τηλεργασία. Όμως η θεομηνία είναι αυτή τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη του 2020 που ανακατένει με πλήρως την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Καταλαβαίνετε ότι μετά τη θεομηνία η προτεραιότητα της υπηρεσίας, η οποία ήταν αποδεκατισμένη λόγω κορονοϊού, ήταν στην διενέργεια μελετών για τις αποκαταστάσεις των βλαβών. Οι οποίες ήταν, το γνωρίζει όλη η τοπική κοινωνία, δεν τίθεται θέμα αντιπαλότητας με τους ανθυποψήφιους μας γι' αυτό. Οι βλάβες ήταν από την Τάρμαρο Τορμαλίων μέχρι τον Καρτερό και από την Παραλία και την Ακτή μέχρι και τον Οδοχώρα, καθώς όλα είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα σταθούμε στην πορεία του debate και στο κομμάτι των καταστροφών, της πολιτικής προστασίας, που είναι ένα επίκαιρο ζήτημα που δυστυχώς έχει χτυπήσει την πόρτα της Κρήτης αρκετές φορές στο παρελθόν.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση που είναι κοινή και στους δύο. Κύριε Δοξαστάκη, για να υπάρξουν έργα υποδομής, για να υπάρξουν παρεμβάσεις, ο λαός λέει ότι για να κάνεις δύο μελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Νομίζω ότι κανείς από τους δύο δεν θα το αφισβητήσει. Σε έναν τουριστικό δήμο με αυτήν τη βαριά τουριστική βιομηχανία υπάρχουν και αυθαιρεσίες. Υπάρχουν πολλές αυθαιρεσίες. Είστε έτοιμος, κύριε Δοξαστάκη και κύριε Σέγκο, να βάλετε το μαχαίρι στον κόκαλο και ενδεχομένως να βρεθείτε απέναντι σε κατεστημένα που δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα διαχρονικά όχι μόνο στο Δήμο της Χερσονήσου, αλλά σε όλους τους Δήμους της χώρας? Σε μένα, ναι, σε εσάς. Θέλω όμως να πω και δύο λόγια για το προηγούμενο, σε σχέση με τις περιοχές που δεν πήγαμε καλά και τι πρόκειται να κάνουμε. Βεβαίως, ναι. Γιατί δεν μου δόθηκε η δυνατότητα. Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Εγώ είχα μία θητεία δημάρχου στο νέο Δήμο, τον Καλλικρατικό, όπως ο κύριος Σέγκος. Εγώ ήμουν από το 2011 έως το 2014 και μάλιστα 3,5 χρόνια. Στο ξεκίνημα αυτού του μεγάλου Δήμου, που είχα όλη την ευθύνη, με τις εκκρεμότητες 4 πρώην Δήμων και με την πίεση των πραγμάτων και του θεσμικού πλαισίου, να οργανώσω ένα νέο, σύγχρονο και νέου τύπου Δήμο. Με υπηρεσίες, με προσωπικό και με πλήθος προβλημάτων και ζητημάτων προκειμένου να προχωρήσει αυτός ο Δήμος. Άρα λοιπόν δεν είχα αναφορά και δεν είχα αφήσει ένα αποτύπωμα λόγω της μεταβατικότητας του περίοδου στην κοινωνία αυτή, με αποτέλεσμα στη ΜΕΝ Επισκοπή να έρθω δεύτερος, στις ΓΟΥΒΕΣ τρίτος, πέραν του γεγονότος ότι δύο ακόμα συνυποψήφοι μας δημάρχοι ήταν από την περιοχή αυτή, ΓΟΥΒΕΣ και την Επισκοπή. Επίσης, αυτό που εγώ βλέπω σήμερα και εκεί θα πω στη συνέχεια όταν θα μας δοθεί ο λόγος σε σχέση με την επόμενη τετραετία τι γίνεται, είναι να πω για κάποια ολοκληρωμένα πράγματα που αφορούν αυτές τις δύο περιοχές. Και θέλω να πω επίσης το εξής. Εμάς, η Χερσόνησος, το λιμάνι της Χερσονήσου, το Μοχό, τα Μάλια, μας δώσαν ένα συγκινητικό ποσοστό. Εμένα ο τόπος μου έδωσε κοντά στο 65%. Με τίμησε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Τον κύριο Σέγκο στον τόπο καταγωγής του δεν τον τίμησε. Κερδίσαμε ακόμα και την κοινότητα, τη δημοτική των ποταμιών. Και σταματώ εδώ. Σε σχέση τώρα με το μαχαίρι στο κόκαλο. Σήμερα οι κοινωνίες λειτουργούν με κανόνες. Η οικονομία είναι μία βασική παράμετρος που έχει να κάνει και με το οικονομικό και το κοινωνικό γίγνεσθε. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και επαγγελματική δραστηριότητα. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επιχειρηματίες προκειμένου να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν. Να αυξήσουμε το εισόδημα που υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί και να το διανύμουμε ισομερώς προς όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Γι' αυτό ξάλλου ερχόμαστε στα πράγματα, γιατί θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα δεν γίνανε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζουμε και το δημόσιο συμφέρον. Βεβαίως ναι, στήριξη, υποστήριξη κοντά στους επιχειρηματίες, αλλά σε όρια που δεν ξεπερνούν ακραίες καταστάσεις αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον μπροστά στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Μέσα λοιπόν από συνεννόηση, από συνεργασία και με χρόνο που θα δοθεί, γιατί πρέπει να δώσεις και χρόνο, προκειμένου να μπορέσει ο άλλος να χτοποιήσει τις όποιες εκκρεμότητες και πάντα με διάλογο και σε συνεργασία με όλες τις επαγγελματικές τάξεις, θεωρώ και με το νέο σχεδιασμό που επιτέλους το Υπουργείο ανέθεσε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, αλλά και με άλλες παρεμβάσεις μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν είναι τυχαία η ονομασία του συνδυασμού μας συνεννόηση και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε την καλύτερη λύση για όλα τα προβλήματα. Κύριε Δοξαστάκη, κύριε Σέγκο, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Κύριε Δασκαλάκη, αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης στην έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Τελικά το ακολουθείτε σαν τακτική και οι δύο. Θα απαντάτε στην αρχή της συζήτησης. Είναι δέο να ακολουθείτε μία διαδικασία αλυσίδας για να βγάζει και ο πολίτης ένα συμπέρασμα, πιθανότατα κατά την εκτίμησή μας. Στο δημόσιο συμφέρον, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης, αναρωτιέται ένας καλόπιστος πολίτης, ένας ενασχολούμενος με την αυτοδιοίκηση στο Δήμο Χερσονήσου, που πολλά συναπτά έτη και μάλιστα στο λιμάνι Χερσονήσου, πώς το υπηρέτησε, όταν αναφέρεται
στην όχι ακραία και άκρατη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε βάρος της νομιμότητας και της εξυπηρέτησης της καθημερινότητας των δημοτών, όταν οι μισοί δρόμοι του σχεδίου πόλεως του λιμένα Χερσονήσου είναι κλειστοί. Πρώτη φορά άνοιξε δρόμος του σχεδίου πόλεως μετά από 30 χρόνια το 2022 πέρσι η οδός Καστρίου. Στις μισές παραλιακές οδούς του λιμένα Χερσονήσου δεν έχει γίνει πράξη αναλογισμού και δεν έχει εφαρμοστεί το σχεδίο πόλης, με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να γνωρίζει ότι πολλά παραλιακά μέτωπα είναι κλειστά. Υπάρχει δρόμος κάτω από μια ξενοδοχειακή μονάδα και σε άλλη δεν υπάρχει, είναι κλειστός. Γι' αυτό το πράγμα ευθύνεται η σημερινή δημοτική αρχή ή οι παλαιότερες δημοτικές αρχές? Και αναρωτιέμαι, οι δημοτικές αρχές οι παλαιότερες, στις οποίες μεσουράνησε ο κύριος Δοξαστάκης και οι οποίες αφήσανε υπό την ηγεσία του αυτά τα φαινόμενα να μεσουρανίσουν με κλειστά παραλιακά μέτωπα, με μη διανοιγμένο το σχέδιο πόλεως. Είπα, μετά από 30 χρόνια ανοίχτηκε φέτος, το 2022, συγχωρέστε με, δρόμος η οδός Καστρίου, 300 μέτρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που είναι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Αυτό το πράγμα δεν φανερώνει ότι αυτός ο οραματικός σχεδιασμός, τον οποίο επικαλείται ο κύριος Δοξαστάκης, δεν είναι ο άνθρωπος και η νοοτροπία την οποία διαθέτει των 40 ετών που θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα? Ο τόπος θέλει μια άλλη διαχείριση. Και η άλλη διαχείριση, κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορεί να γίνει με συνταγές του χτες. Το τι έχει γίνει στο λιμάνι Χερσονήσου, ειδικά ένας τόσο δυνατό τόπο που παράγει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ του Δήμου και της Κρήτης ολόκληρης, φαίνεται στην καθημερινότητα των δημοτών. Και βέβαια, ένα κομμάτι όπως είναι το κυκλοφοριακό, όχι, το οποίο πάμε είναι ξεχωριστά εκεί. Δεν πολύ καλά. Εκεί. Θα ήθελα να πω ότι σαν συνέπεια παλαιότερων πολιτικών είναι αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα ήθελα, και αυτό αφορά και τους δύο, θα ήθελα να απαντάτε αρχικά στο ερώτημα και ο χρόνος που απομένει να απαντάτε σε αυτό που έγινε ως επισήμανση. Διαφορετικά, μπορείτε να το κάνετε την ώρα που είναι σε εξέλιξη τοποθέτηση, για να μπορούν να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Κύριε Σέγκο, πολύ γρήγορη απάντηση για αυτό που ρώτησε και τον κύριο Δοξαστάκη. Για το κομμάτι? Ότι για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Είστε έτοιμος να βρεθείτε απέναντι σε παρασπονδίες, σε συμφέροντα, κύριε σε Δασκαλάκη, πράγματα που έχουν να κάνουν με καταπάτηση και τα σχετικά? Απλή απάντηση. Το εφαρμόσαμε αυτή την τετραετία. Να πω μόνο μία φράση. Ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμένα Χερσονήσου. Μάλιστα. Έτσι σπάμε αυγά. Πήραμε 1,5 εκατομμύριο για τη μελέτη. Η μελέτη έχει ξεκινήσει. Έχουμε δεσμεύσει 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση του έργου σε ένα κομμάτι που γνωρίζει η τοπική κοινωνία ότι για να αναπλαστεί, να αναβαθμιστεί και να παρουσιαστεί ένα ποιοτικό νέο τουριστικό προϊόν στην περιοχή που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, πρέπει Μάλιστα. να σπάσει αυγά. Ποιος άλλος έκανε αυτό το πράγμα? Κανείς. Κύριε Δοξαστάκη, έρχομαι σε εσάς και θα πάμε λίγο στο κομμάτι της καθημερινότητας που είναι κοινό για όλους τους πρώην δήμους του Δήμου Χερσονήσου, για όλες τις περιοχές και κυρίες για αυτές που έχουν αστικά χαρακτηριστικά. Το κυκλοφοριακό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα για το Δήμο της Χερσονήσου και φαίνεται ότι είναι και ένας διαχρονικός πονοκέφαλος. Και επειδή έχω και εγώ αρκετά χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, κατά καιρούς σας έχω φιλοξενήσει και τους δύο σε εκπομπές μου και σε δελτία ειδήσεων, μιλώντας για τα θέματα της καθημερινότητας. Από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2023, κύριε Δοξαστάκη, στη Χερσόνησο, εξακολουθούμε να ψάχνουμε τη λύση για το πώς θα διευθετηθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον κεντρικό δρόμο. Πώς θα γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση των τουριστών, αλλά και των απλών πολιτών, των ντόπιων, από τα λεωφορεία. Πώς θα επιληθεί το θέμα με τα ταξί. Ένα θέμα που πολλές φορές έχει προκαλέσει και εντονότατες αντιδράσεις στην Χερσόνησο. Τη δική σας πρόταση, παρακαλώ. Η καθημερινότητα είναι ένα πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο καθορίζει την ποιότητα ζωής του κάθε σύγχρονου πολίτη εκεί που διαβεί. Θέματα καθαριότητας, προσπελασιμότητας, κινητικότητας, ελεύθερων χώρων, πρόσβαση προς τις ακτές, κυκλοφοριακό, παιδικές χαράες, χώροι αναψυχής, ανακύκλωση, καθαρό περιβάλλον, όλα αυτά είναι ζητήματα που συνθέτουν την καθημερινότητα του πολίτη. Άρα λοιπόν, εξαιτίας αυτής της σοβαρότητας των ζητημάτων και του ρόλου που διαδραματίζουν την ποιότητα ζωής, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές, αναβαθμισμένες υπηρεσίες, δεσμευμένοι πόροι, οι οποίοι μέσα από τη διάθεσή τους θα αναβαθμίζουν αυτές τις υπηρεσίες. Στον τομέα αυτό είχαμε μία πτωτική και καθοδική αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων.
η καθαριότητα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, χαμηλότατο επίπεδο. Θέματα που αφορούν την ανακύκλωση ούτε καν στοιχειώδεις διαδικασίες διαλογής αυτών των υλικών που χρόνια σύγχρονα αστικά κέντρα έχουν κατακτήσει. Δεν μιλάμε για καφέ κάδο, δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Πάμε όμως τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα που θεωρώ ότι είναι κέριο, πολύ σημαντικό και ταλανίζει όλο τον παραλιακό άξονα από τον Καρτερό μέχρι τα όρια του νομού Λουσιθίου που καταλαμβάνει ο Δήμος μας αυτό το ανάπτυγμα των 38 χιλιόμετρων. Εκεί διέρχεται σήμερα ως κύρια αρτηρία η ΠΕ92, η οποία είναι η παλιά εθνική οδός. Αυτός ο δρόμος και μετά την κατασκευή του ΒΟΑΚ συνεχίζει να έχει μια σημαντική φόρτιση και μάλιστα οι συνδέσεις του ιδιαίτερα με τις περιοχές που έχουν χωροθετηθεί και λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες είναι τριτοκοσμικές. Άρα λοιπόν είναι και μια συγκεκριμένη εικόνα που αντικρίζει κανείς έξω από τον πολεοδομικό ιστό των αστικών κέντρων. Πάμε τώρα να επικεντρωθούμε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο λιμένα Χερσονήσου, γιατί εκεί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα. Ένας από τους πιο βεβαρημένους κυκλοφοριακά δρόμους σε ολόκληρη την Κρήτη. Έχει μετρηθεί ότι σε βάση 24ωρου διέρχονται περίπου 800 με 900 λεωφορεία τουριστικά και της αστικής γραμμής του ΧΤΕΛ μέσα από το λιμένα Χερσονήσου, την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή λοιπόν η οδός, ιδιαίτερα τους 2-3 μήνες της αιχμής της τουριστικής περίοδου, είναι αδιάβατη. Δημιουργούνται καταστάσεις δύσκολες σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά κυρίως με τη δυσκολία να διέλθεις, να παρκάρεις, να διασχίσεις τον δρόμο. Ο πεζός επηρεάζεται από τα αυτοκίνητα και πολλά άλλα πράγματα. Εκεί λοιπόν χρειάζονται τομές, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες πολιτικές. Θα μπορούσε και έπρεπε ή να αναδειχθεί αυτή η μελέτη που είχε γίνει στο παρελθόν κυκλοφοριακή του κυρίου Φραντζεσκάκη, ή να έχει ανατεθεί μία νέα μελέτη. Που αν δεν έχει ανατεθεί, που δεν έχει ανατεθεί, είναι το άμεσο που χρειάζεται, προκειμένου να μας δείξει την κατεύθυνση, τα μέτρα, τους τρόπους και τις λύσεις του προβλήματος. Για να λυθεί όμως το πρόβλημα, θα πρέπει πέραν αυτών που σχεδιάζει η Περιφέρεια Κρήτης, που έχει την αρμοδιότητα έξω από το σχέδιο πόλης του δρόμου που είπα πριν, με τις δύο μελέτες που έχει αναθέσει από Γούρνες μέχρι Χερσόνησο και από Χερσόνησο μέχρι όρια νομού, με τα roundabout που θα γίνουν κλπ., να δούμε εμείς μέσα τι κάνουμε. Άρα, πρέπει να βρούμε νέους, ασφαλείς, σύγχρονους και αρκετούς χώρους στάθμευσης. Δεύτερον, μέσα από κανονιστικές αποφάσεις να μην επιτρέπεται που ούτως ή άλλως και σήμερα ισχύει αλλά δεν τηρείται ούτε η διέλευση μεγάλων οχημάτων αλλά ούτε η φορτοεκφόρτωση όλες τις ώρες του 24ωρου. Αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή, όποιος επιθυμεί μπορεί να διέλθει με το τριαξονικό ή να ξεφορτώσει στη μέση του δρόμου πράγματα. Επιβάρηση υπάρχει σε σχέση με τις συχνές στάσεις και των λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Άρα, ουσιαστικά είναι μια πρόταση ήπιας κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων. Όχι, παράκαμψης. Υπάρχει δρόμος ο οποίος επιτρέπει σε αυτά τα οχήματα να διέλθουν από άλλο δρόμο, από το ΒΟΑΚ ή άλλους δρόμους. Δεν μπορεί μέσα από αυτό τον ιστό, τον αστικό, με τις χιλιάδες κόσμου, ιδιαίτερα τους τρεις μήνες, που συγκεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, να περνούν και τα φορτηγά. Ένα άλλο στοιχείο είναι να ανοιχτούν κάποιοι δρόμοι του σχεδίου πόλης. Και θέλω να πω στον κύριο Σέγκο ότι το σχέδιο πόλης Χερσονήσου είναι το 1923. Άρα χρειάζεται πράξη αναλογισμού, τακτοποίηση, προσκύρωση και δεν είναι με πράξη εφαρμογή. Και για το δρόμο που επέρεται, η μελέτη είχε ανατεθεί από μένα και από τον κύριο Δανέλη. Και δέστε πόσα χρόνια χρειάστηκε να εξελιχθεί για να ανοιχτεί η οδός συγκεκριμένη που αναφέρθηκε προηγουμένως. Και το κυριότερο, αν δεν γίνει μια υποδομή σύγχρονη, όπως έχει μελετηθεί και έχει προταθεί και λειτουργεί και στα άλλα σύγχρονα αστικά ή τουριστικά κέντρα, που είναι το κέντρο μετεπιβίβασης επιβατών, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Τι είναι δηλαδή αυτό? Είναι μέσα σε μια ικανής επιφάνειας έκταση, στα όρια του σχεδίου πόλης, που θα αποκτηθεί από το Δήμο, όλα τα μέσα, λεωφορεία, ταξί και όλες οι κυκλοφοριακές λειτουργίες να οργανωθούν εκεί η αστική συγκοινωνία, προκειμένου να ελαφρυνθεί και να λυθεί το θέμα. Και τέλος, χρειάζεται η μεγάλη παράκαμψη του λιμένα Χερσονήσου, προκειμένου τα μεγάλα αυτοκίνητα να περνάνε και τα περισσότερα έξω από το σχέδιο πόλης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές μαζί, κύριε Σέγκο, τα τελευταία χρόνια και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή αυτές τις δημοσιογραφικές έρευνες με τη βοήθεια των ξεναγών. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εκφράζατε και εσείς αυτόν τον έντονο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτόν τον δρόμο.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όμως, επειδή κύριε Δασκαλάκη, έχουμε και ένα πολιτικό διακύβευμα ενώπιση των εκλογών του ευχολόγιου των ενεργειών του κύριου Δοξαστάκη, Οκτώβρη του 2023, για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει δεκαετίες. Ξεκινά από το τελευταίο. Παράκαμψη λιμένα Χερσονήσου. Παράκαμψη λιμένα Χερσονήσου. Αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης από το ΒΟΑΚ ή άλλους δρόμους. Αυτό δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη, μπορούσε να γίνει πριν από 20 χρόνια και πριν που είχε τη διοίκηση στην περιοχή. Δυστυχώς τώρα, πέραν του ΒΟΑΚ και της ΠΕΟ, οι δρόμοι είναι κορεσμένοι, ενώ νότια του λιμένα Χερσονήσου είναι πλέον τόσες οι επιχειρήσεις, οι οικίες και οι περιουσίες που έχουν αναπτυχθεί και έχουν αναβαθμιστεί και έχουν κατασκευαστεί, που δυστυχώς πρέπει να απαλωτριώσεις και δεν είναι πλέον δυνατό. Αυτό γινόταν σε παρελθόντα χρόνο, πριν από 20-25 χρόνια, που υπήρχε δυνατότητα, δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη η επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή πριν από 25 χρόνια και πίσω, και θα έπρεπε, αυτό είναι το οραματικό πλαίσιο που πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας, την ανάπτυξη που θα έρθει μετά από χρόνια και πώς θα την εξυπηρετήσουμε. Εκείνο λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε είναι να κάνουμε τα έργα εκείνη την εποχή. Δυστυχώς τώρα, κύριε Δασκαλάκη, και θέλοντας να πάω στην καρδιά του ερωτήματός σας που έχει να κάνει με το κομμάτι του κυκλοφοριακού, γιατί το κομμάτι της καθημερινότητας θα το αναφέρω αμέσως μετά, δυστυχώς στο λιμένα Χερσονήσου τα πράγματα έχουν καταλήξει να είναι εξαιρετικά απλά. Τη στιγμή που σε παρελθόντα χρόνια δεν γίνονταν ιδέουσες διαδικασίες, και πρέπει να διορθώσω στον κύριο Δοξαστάκη ότι η οδός Καστρίου δεν διανοήθηκε με καμία μελέτη, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθημερινότητας και την Αρχαιολογία. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Δοξαστάκης. Δεν εφαρμόστηκε καμία μελέτη διάνοιξη. Έχει συνεννόηση με την Αρχαιολογία που ευχαριστούμε, διάνοιξη του δρόμου του Σχαδίου Πόλεως. Και επίσης, επειδή θα γίνει τώρα η μελέτη ανάπλαστης της οδού, σε συνεννόηση με την αρχαιολογία, επιτρέπεται όχι η πάχτωση και η ασφαλτόστρωση, αλλά και η βολιθόστρωση και προκατασκευασμένα κράσπεδα. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι τα έργα αυτά πρέπει να έχουν γίνει σε παρελθόντα χρόνο. Κύριε Δασκαλάκη, ο λιμένας Χερσονήσου είναι μια πόλη πυκνοδομημένη, που αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχει διπλασιαστεί η φέρουσα ικανότητά της και σε κλίνες, αλλά προφανώς και στο κυκλοφορούν ενεργητικό της περιοχής, και σε οχήματα και σε ανθρώπους και σε λεωφορεία και τα πάντα. Τι κάναμε σε παρελθόντα χρόνια για να βρούμε αυτά τα πάρκινγκ, τα hub των λεωφορείων και όλα αυτά? Τίποτα. Τώρα πρέπει να γίνουν. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε και το οποίο αποτελεί σχέδιο και πρόταση της δικιάς μας δημοτικής αρχής, και προφανώς είναι πράγμα το οποίο θα το δουλέψουμε την επόμενη πενταετία, είναι, επειδή ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να το εφαρμόσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Απαγόρευση διέλευσης μεγάλων οχημάτων εντός του οικιστικού ιστού. Αυτό βέβαια πετυχαίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Προφανώς δεν είμαστε μακριά. Πρέπει να βρεθούν στις παρυφές της πόλεως δύο προφανώς μεγάλοι χώροι, και αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκης για εντός σχεδίου περιοχές. Δεν πρόκειται να. Εκτός σχεδίου, πολύ καλά. Εκτός σχεδίου, εντός σχεδίου δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δύο μεγάλες περιοχές. Ανέφερε ο κύριος Δοξαστάκης ότι πρέπει να μεταφερθούν εκεί διάφορες υπηρεσίες, όπως και τα ταξί στο οποίο αναφέρθηκε, άρα να βγουν τα ταξί από τον οικιστικό ιστό της πόλεως. Εκτιμώ ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει, και αν θέλετε και πρακτικά δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί τα ταξί είναι μία μεταφορά. Μέσα στον πού σχέδιο θα υπάρχουν πιάσεις. Είπατε ότι αυτό το hub θα γίνει εκτός σχεδίου. Ναι. Άρα μιλάτε για κάτι διαφορετικό. Να μεταφέρετε και τα ταξί εκτός σχεδίου. Εντάξει, είναι και αυτό μια πρόταση. Πώς θα εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους? Σωστό. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που πρέπει να γίνει, πιάτσες στον ταξί πρέπει να είναι εντός πόλεως προκειμένου να εξυπηρετούν το κοινό. Εσείς είπατε, κύριο Δοξαστάκη, να μεταφερθούν. Από εκεί και πέρα πρέπει να φτιαχτούν στις παρυφές της πόλης. Αυτό αφορά και τα μάλια και τις γούβες, να υποθέσω. Παντού βέβαια. Βεβαίως. Γιατί ο στόχος, κύριε Δασκαλάκη, είναι να προβλέψουμε την ανάπτυξη. Τη στιγμή λοιπόν που έρχεται ένα αεροδρόμιο, το οποίο τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα διπλασιάσει τη φέρουσα ικανότητα, πρέπει να κάνουμε τις ενέργειες με σήμερα. Βέβαια, με λυπεί το γεγονός ότι ο κύριος Δοξαστάκης, πιθανότατο ο άνθρωπος να μην προλαβαίνει λόγω της προεκλογικής περίοδου, να είδε ότι παραλάβαμε μόλις πριν από ένα μήνα 4 καινούργια απορριμματοφόρα για τη συλλογή του καφέ κάδου. Έχουμε μπει στη νέα εποχή. Ίσως το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι πρόσφατα, πριν από περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες, υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του εργοστασίου μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης. Η διαχείριση λοιπόν της καθημερινότητας είναι στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο Δήμος Χερσονήσου μπήκε σε ένα πρόγραμμα με 5 νέες γωνιές ανακύκλωσης.
Έχουμε παραλάβει περίπου 2.000 καφέ κάδους μικρούς για τη συλλογή του καφέ κάδου. Άρα η καθημερινότητα. Μάλιστα. Έχουν βγει βήματα για να εξυπηρετείτε πολύ καλύτερα. Για να μην διακόψω σε αυτό το μέρος τον κύριο Δοξαστάκη, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις γούβες, τα μάλια και βεβαίως να μιλήσουμε και για τον πρωτογενή τομέα, τον μοχό, τα χωριά της ενδοχώρας στη Λαγκάδα, γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η πολυμορφία όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή του Δήμου. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψανε για να προλάβω λίγο και τους τηλεθεατές και να τους απαντήσω. Βεβαίως και αναφερθήκαμε στο Δήμο της Χερσονήσου, ξεκινώντας από τη Χερσόνησο. Αν ακούσατε καλά, είπα ότι σε αυτό το μέρος θα πάμε και στις άλλες περιοχές του Δήμου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Κοκκίνη, Γούβες και την περιοχή των Μαλίων και θα πάμε και στα χωριά της ενδοχώρας. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Δοξαστάκη, στο κομμάτι της καθημερινότητας. Καθημερινότητα αφορά κυκλοφοριακό, καθαριότητα, παρεμβάσεις, πολιτική προστασία. Θέλω να πάμε λίγο στη δική σας πρόταση για την περιοχή Κοκκίνη Χάνη και για τις Γούβες. Η αλήθεια είναι ότι οι Γούβες διαχρονικά είχαν αυτό το ζήτημα με τον κεντρικό δρόμο και τα προβλήματα που υπήρχαν. Εγώ προσωπικά, σαν ρεπόρτερ, είχα πάει πάρα πολλές φορές σε παράσυρση πεζών πριν γίνει το roundabout. Θέλω λίγο τη δική σας πρόταση και βεβαίως για το σχέδιο πόλεως αυτών των δύο περιοχών. Έχουν απόλυτο δίκιο οι τηλεθεατές. Η επικέντρωσή μας πρέπει να είναι ισότιμα και ισόρροπα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Απλά, όπως είπατε όμως και εσείς. Θέλω να μαλώσω τους τηλεθεατές. Η εκπομπή είναι 2 ώρες και κάτι. Επομένως, τα πάμε με τη σειρά. Όταν έγινε το σχέδιο Καλλικράτης, προκειμένου να συνενώσει πρώην Δήμους, βασικό συστατικό στοιχείο του ήταν η ισόρροπη ανάπτυξη και η δυνατότητα στον κάτοικο, τον πολίτη, ανεξαρτήτως του που κατοικεί, να έχει συμμετοχή κατά ισότιμο τρόπο στην ικανοποίηση των αναγκών του με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η περιοχή και η παράκτια και η ενδοχώρα έχει κάθε μια τα χαρακτηριστικά της. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να δει κανείς προσεγγίζοντας αυτές τις περιοχές είναι να δημιουργήσει κάποιες ζώνες αναπτυξιακές σε σχέση με το ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματα, οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα προκειμένου να καταθέσει την πρότασή του. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρώτο κομμάτι από Καρτερό μέχρι και Κοκκίνη είναι μία ενότητα από μόνη της. Μία ενότητα η οποία ενώ στο παρελθόν είχε παραθεριστική κατοικία, πλέον έχει και πρώτη κατοικία και κυρίως έλκεται και στηρίζεται από το αστικό κέντρο του Ηρακλείου. Και βεβαίως υπάρχουν και μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες. Οι συγκεκριμένες περιοχές είναι ένας πολύ ωραίος αποτελούν τόπος, και μια πιο μακρινή συνοικία της πόλης του Ηρακλείου. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρείται και εκεί, πέραν του ότι διέρχεται ο δρόμος μέσα από την περιοχή, η παλιά εθνική οδός, η παράκτια ζώνη χρήζει αναβάθμισης, χρήζει έργων που θα δώσει τη δυνατότητα της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών και του κυκλοφοριακού αλλά και της πρόσβασης προς ακτές και βεβαίως οι δρόμοι οι οποίοι πρέπει να ανοιχτούν και τα σχέδια πόλης. Μάλιστα στην περιοχή των Γουβών ένα διαχρονικό ζήτημα που το μεταφέρω και εγώ ρεπορταζιακά είναι η κατανομή των δρόμων, η διάνοιξη νέων δρόμων και η ρύθμιση στο κομμάτι το αστικό των Γουβών που οδηγεί βεβαίως προς την παραλία. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και αυτό είναι ένα στοιχείο και ένα χαρακτηριστικό που οφείλεται σε αυτά που σας είπα πριν. Ένα σημαντικό όμως στοιχείο, αν θα δει κανείς προσεγγίζοντας την υφιστάμενη κατάσταση του σχεδίου πόλης, είπαμε πριν ότι επίκειται η υπογραφή του νέου τοπικού προδρομικού σχεδίου μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που το Υπουργείο κεντρικά με συνεργασία του Τεχνικού Πελητηρίου αναθέτει σε όλη τη χώρα. Και μεταξύ αυτών είναι και το δικό μας τοπικό προδρομικό σχέδιο. Αυτό το λοιπόν το οποίο παρατηρείται σήμερα είναι η έλλειψη γεωλογικών μελετών, η διοριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων και κάποιες στρατηγικές μελέτες προκειμένου να προχωρήσουν και οι πολεοδομικές μελέτες και οι επεκτάσεις των σχεδίων και φαίνεται ότι μέχρι σήμερα αυτά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Γιατί από ένα οργανωμένο σχέδιο πόλης με χρήση γης, με προβλέψεις οι οποίες δίνουν λύση σε κάποια προβλήματα, η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη. Έρχεται όμως, όπως είπαμε και πριν, η νέα προσέγγιση, η νέα θεώρηση, άρα θεωρώ ότι κάποια πράγματα θα βελτιωθούν. Προχωρώντας στις προθέσεις περιοχή σας είναι η διάνοιξη του παράκτιου μετόπου από το τέλος των Γουβών που θα περάσει μέσα από το χώρο της πρώην Αμερικανικής βάσης έτσι ώστε να ενοποιηθεί ο δρόμος και να γίνει ένα μεγάλο παράκτιο μέτωπο που θα ξεκινάει από την περιοχή του Κοκκίνη Χάνη και θα φτάνει
μέχρι και τα όρια με τον Δήμο της Χερσονήσου, περνώντας βεβαίως και το παράκτιο με τόπο των Γουβών. Η επιδίωξη είναι ο παραλιακός δρόμος που θα συμφωνήσουμε ποια θα είναι η μορφή του και η χρήση του, να ξεκινά από τον Καρτερό και να φτάνει στο ανάκτορο Μαλίων. Mm-hmm. Αυτή είναι η έννοια του ενιαίου Δήμου. Εκεί πρέπει να υπάρχει ο δρόμος, υπάρχουν προβλήματα, χρειάζονται μελέτες, μπορεί να υπάρχει η πρόβλεψη της ζώνης παραλίας, αλλά προηγουμένως πρέπει να προηγηθεί η πράξη αναλογισμού προκειμένου να αποδοθεί στην κοινή χρήση και να γίνει όποια παρέμβαση. Στο κομμάτι τώρα των Γουβών, γιατί είπαμε πριν για το Κοκκίνι, και εκεί φαίνεται να υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με το οδικό δίκτυο. Θα πρέπει να ανοιχτούν και νέοι δρόμοι για να μπορεί να δοθεί εναλλακτική κυκλοφορία μέσα πάλι από μια κυκλοφοριακή μελέτη. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, ρυθμίσεις, να βάζουμε πινακίδες χωρίς να υπάρχει μια μελέτη. Το παράκτιο μέτωπο, και εκεί υπάρχει η ιδιαιτερότητα σημαντική της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών. Εκεί πρέπει να δούμε το στρατηγικό σχέδιο και το προεδρικό διάταγμα που θα προκύψει, τι προβλέπει. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει παραλιακός δρόμος, πεζόδρομος για μένα και δυνατότητα διέλευσης από άλλες κατευθύνσεις οχημάτων, γιατί δεν μπορείς να αποκόπτεις μια ευρύτερη περιοχή, και να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο μέτωπο και να το διασυνδέσουμε και με την εισοδεία που πρέπει να πούμε ότι ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και αυτή. Προχωρούμε προς τα πέρα, προς τον Αποσελέμη, που είναι ο υγροβιότοπος, που πρέπει να διασυνδέσουμε τις δύο περιοχές ανάληψη με Γούβες, και βεβαίως η ενδοχώρα, που πρέπει να δοθεί δυνατότητα να διενυχτούν κάποια πράγματα. Και τονίζω εδώ, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εφικτό, ότι και ο δρόμος από το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, το Σμάρι, μέχρι και το Καλό Χωριό πρέπει να ανοιχθεί, αλλά και η αρτηρία η οποία έχει μελετηθεί από πολύ παλιά και αφορά τη διέλευση μέσα από Γαλήφα, Γάλιπε, καινούριο Κοτιό, να φτάσει στον Καρτερό για να αποτελέσει μια εναλλακτική διέξοδο που θα πούμε μετά ποια μπορεί να είναι η χρησιμότητα αυτή τη οδική αρτηρία. Φαντάζομαι, κύριε Σέκο, και εσείς σκέφτεστε αυτή τη διασύνδεση του παράκτιου με τόπο από Κοκκίνι, Χάνι, Καρτερό, Γούβες, με την ενδοχώρα, με τα χωριά που ανέφερε και ο κύριος Δοξαστάκης. Σημείο αναφοράς βεβαίως είναι και η εκμετάλλευση του χώρου της πρώην Αμερικανικής βάσης των Γουρνών. Καταρχήν, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για τη διασύνδεση. Η δημοτική μας αρχή, κύριε Δασκαλάκη, σε αντίθεση με προηγούμενες δημοτικές αρχές, το έκανε πράξη. Λάβαμε πριν από κάμποσους μήνες 1 εκατομμύριο, ολοκληρώθηκε η μελέτη, δημοπρατήθηκε η αναβάθμιση του αγροτικού δικτύου από τον Άι Γιάννη τον Μπεζέτη μέχρι το καινούριο χωριό με 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να διανυχτεί αυτός ο δρόμος με στοιχεία γεωμετρικά και γεωμορφολογικά πολύ καλά για την κυκλοφορία οχημάτων, και με μια πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Άι Γιάννη τον Μπεζέτη μέχρι την Παλαιά Εθνική Οδό θα ολοκληρωθεί ασφαλτόστρωση. Για ποιο λόγο? Για να δημιουργήσουμε ακόμα μια όδευση σύνδεσης της ενδοχώρας μας με το παραλιακό μέτωπο, προκειμένου να την αναπτύξουμε. Πρόσφατα, να υπενθυμίσω ότι με απέτηση της τοπικής κοινωνίας και ενέργειας της Δημοτικής Αρχής χρηματοδοτήθηκε η παλαιά χάραξη του Ε50, δηλαδή του δρόμου που ξεκινάει από το συνοικισμό. Είναι το roundabout που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στα σύνορα περίπου Γουβών και Επισκοπής, και η οποία διέρχεται από κάμποσα χωριά και καταλήγει στο Σμάρι. Ακόμα μια πολύ σημαντική όδευση που θα συνδέει, αν θέλετε, το κομμάτι το παραλιακό από την περιοχή του Καρτερού και των Γουβών, αλλά και ένα τμήμα της όδευσης από το Ηράκλειο προς το νέο αεροδρόμιο, και θα αναβαθμίσει αυτές τις περιοχές. Χρηματοδοτήθηκε η μελέτη από την περιφέρεια και ευχαριστούμε την περιφέρεια και το προσωπικά τον κύριο Αρναουτάκη για τη χρηματοδότηση με 950.000 ευρώ αυτής της μελέτης. Επίσης, αναφερθήκαμε τώρα στα σχέδια πόλης. Να μην ξεχνάμε το πολιτικό διακύβευμα της Κυριακής. Υπήρχε μελέτη, κύριε Δασκαλάκη, σχεδίου πόλεως για τις Γούβες. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα στη δεκαετία που πέρασε, με αποτέλεσμα αυτή η μελέτη να βγει άκυρη και αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να τύχει καμίας χρησιμότητας. Με λανθασμένες ενέργειες, για τις οποίες μάλιστα ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους παρετήσεως τον Αύγουστο του 2013 ο κύριος Μεραμβελιωτάκης, με επιστολή του στον τότε δήμαρχο τον κύριο Δοξαστάκη, πήγαν κατ' εφαρμογή του σχεδίου πόλεως τόσο λανθασμένες ενέργειες, σταλθήκαν ένα κάρο λογαριασμοί για την πράξη εφαρμογής. Εντελώς λανθασμένες, που πρακτικά ξέρετε τι έγινε. Ακυρώθηκε η πράξη εφαρμογής των Γουρνών, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχει ολοκληρωθεί. Την ευθύνη για αυτό το πράγμα την είχε τότε ο κύριος Δοξαστάκης. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια στα οποία αναφέρθηκε. Πολύ σωστό. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως και όλη η χώρα,
εισάγονται σιγά σιγά. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη εισαχθεί στην δημιουργία των λεγόμενων των νέων σχεδίων που είναι τα τοπικά πολεοδομικά. Όμως, κύριε Δασκαλάκη, τι ενέργειες έχει κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή σε αυτή τη θητεία την πολύ δύσκολη για την εφαρμογή αυτών? Κύριε Δασκαλάκη, έχουμε ζητήσει από αυτά τα 10 εκατομμύρια που χρηματοδοτηθήκαμε, τα 2 από τα 10 είναι για χρηματοδότηση της οριοθέτησης, διευθέτησης τριών πολύ σημαντικών ρεμάτων. Του ρέματος των χαμοπρίνων των Μαλίων, του ρέματος του πόρου του Κοταλουφαρίου που κατέστρεψε το κουτουλουφάρι και του ρέματος των γουρνών που διέλυσε τις γούρνες. Έχει γίνει ήδη προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, έχει περάσει από το Δημοτικό μας Συμβούλιο πριν από 2,5 μήνες, επίκειται το πέρασμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η οριοθέτηση, η διευθέτηση αυτών των τριών ρεμάτων. Για ποιο λόγο? Για να ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης των Γουρνών. Αυτές οι ενέργειες είναι που έχουν γίνει. Όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο, πρέπει να πούμε το εξής. Με νόμο του 2013, βεβαίως, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, και για να είμαι ειλικρινής, κάνοντας την αυτοκριτική μου ως δήμαρχος και κοιτώντας τους δημότες μου στα μάτια, είναι πράγμα το οποίο θα έπρεπε να έχει προχωρήσει την παρούσα τετραετία. Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν. Ήταν η νομιμοποίηση δημόσιων κατασκευών επί Αιγιαλού. Το 70% του παραλιακού δρόμου των Κουβών είναι εντός Αιγιαλού. Δυστυχώς, από το νόμο του 2013 και για 10 χρόνια. Παίρνω και εγώ το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί. Κάνω την αυτοκριτική μου. Δυστυχώς, λόγω των προβλημάτων δεν κατάφερα να το προχωρήσω αυτό. Είναι μέλημα, είναι στοίχημα της επόμενης πενταετίας. Δεν μπορούμε παρά να προχωρήσουμε σε διαδικασίες νομιμοποίησης αυτού του δρόμου, διότι αν δεν το νομιμοποιήσουμε, που είναι δημόσια κατασκευή επί Αιγιαλού, δεν θα μπορέσουμε να τον αναβαθμίσουμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα Μάλια, κύριε Δοξαστάκη, και δεν θα αναφερθώ μόνο στα Μάλια. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Χερσονήσου, με τη βαριά του βιομηχανία, έχει και μια αυτονομία όσον αφορά τις περιοχές. Δηλαδή, υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που κινείται τουριστικά στη Χερσόνησο, ένας διαφορετικός τρόπος με πιο χαλαρούς ρυθμούς στη Σταλίρα και βεβαίως στα Μάλια, που είναι μια περιοχή που είναι ένα brand name κυρίως για τουρίστες πιο νεαρής ηλικίας, κυρίως τους δύο βασικούς μήνες. Θέλω την δική σας πρόταση. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και εσάς και τον κύριο Σέγκο στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και τα Μάλια έχουν δοκιμαστεί πέρα από την ανάληψη τη Χερσόνησο και τις Γούβες από ακραία καιρικά φαινόμενα την προηγούμενη τετραετία. Και θέλω λίγο την δική σας πρόταση. Μια περιοχή που από τα μηνύματα που λαμβάνω ζητάει αυτή την πενταετία να είναι η περίοδος δηλαδή, των έργων στην περιοχή των Μαλίων. Είπατε προηγουμένως ότι ο Δήμος συντίθεται από 4 πρώην Δήμους. Μάλιστα αυτοί οι πρώην Δήμοι έχουν συγκεκριμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλος Δήμος καταγράφει στοιχεία που υπερτερούν σε σχέση με τις άλλες περιοχές σε ένα τομέα και άλλος σε άλλο τομέα. Η περιοχή των Μαλίων είναι ένας τόπος ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να δεχτεί πολύ σημαντική ανάπτυξη ποιοτική, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Η γη του, η γεωργική, είναι τόσο προσοδοφόρος, είναι τόσο αποδοτική και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τα Μάλια προέρχονται από αυτό. Μάλια θα πει ότι είναι μια περιοχή ενός λαχανόκηπου. Έτσι ήταν παλιά τα Μάλια. Τα Μάλια όμως και με τον πλούσιο υδροφορέα που είχαν και έχουν και με την οργανωτικότητα και την εργατικότητα των κατοίκων κατάφεραν να διαπρέψουν και στον πρωτογενή τομέα και σιγά σιγά να γίνουν ένα σύγχρονο τουριστικό κέντρο και θέρετρο. Επίσης, έχουν την τύχη, έχουν την ευλογία εκεί να βρίσκεται το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων. Ένα τόσο πολύ σημαντικό ανάκτορο για την ευρύτερη περιοχή και για το Δήμο, θα έλεγα, και για την Κρήτη. Και βεβαίως υπάρχει ο γρεβιότοπος του ποταμού, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό φυσικό στοιχείο, ένας φυσικός πόρος που μπορεί και να διαφυλάξει το περιβάλλον, αλλά να αποτελέσει και τη βάση να αναπτύξουμε νέα σχέδια, νέες ποιοτικές παρεμβάσεις, νέες μορφές ανάπτυξης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρότασή σας για τον δρόμο που συνδέει τα Μάλια με την περιοχή της Σταλίδας, ποια είναι, κύριε Δοξαστάκη? Θα σας πω. Κυρίως όμως έχει ένα παλιό οικιστικό σύνολο, τον πυρήνα του οικισμού, που έχει πολύ έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά. Έχει αναδειχθεί ένα κομμάτι και ήδη έχει φανεί αυτή η ποιοτική διαφορά. Η διασύνδεση του δρόμου Σταλίδα Μάλια είναι ενός δρόμου που είναι και τουριστικός και πολυσύχναστος και έχει κυκλοφορία. Επειδή όμως δεν ακουμπάει πάνω στην παράκτεια ζώνη
και είπαμε προηγουμένως ότι επιβάλλεται αυτή η ζώνη που έχει προβλέψει ο νομοθέτης μέσα από την νομοθεσία περί δημοσίου κτημάτων γυαλού και παραλίας να αποκτηθεί, να αποδοθεί και να σχεδιαστεί και να γίνει κάτι εκεί, να ανακουφιστεί η παράκτεια ζώνη, θεωρώ ότι αυτό θα είναι συνάρτηση μελέτης που θα είναι και πεζοδρομημένος και ποδηλατόδρομος και ένας δρόμος περιπάτου που θα μπορεί ο ξένος πραγματικά με ευκολία, ασφάλεια και άνεση να επισκέπτεται. Να επικεντρωθώ τώρα στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Όντως, και η περιοχή της Σταλίδας και των Μαλίων και του Κουτουλφαρίου και οι προηγούμενες περιοχές που είπαμε που ευτυχώς τελειώνουν εκεί οι μελέτες για τα τέσσερα μεγάλα ρέματα Α1, Α2, Α3, Α4, τα δύο πρώτα στην περιοχή των Γουρνών, τα άλλα στη Χερσονήσου και μάλιστα θα χρηματοδοτηθούν από ό,τι μαθαίνω από το Ταμείο Ανάκαμψης και προχωρούμε στις μελέτες που ανέφερε πριν ο κύριος Σέγκος σε σχέση με τη Σταλίδα, τα Χαμόπρινα κλπ. Αυτές οι μελέτες πρέπει να γίνουν. Όχι μόνο λόγω του ότι έγινε ο ΒΟΑΚ, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τα νερά, τα πλημμυρικά πάνω από την περιοχή, να έχει μία ανάσκεση η ροή τους για να αποφύγουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πέραν του ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση και υποδομή για να έχουμε το σχέδιο πόλης. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η ευρύτερη περιοχή Σταλίδας και Μαλίων και η Σταλίδα που είναι ένα θαυμάσιο παραλιακό κέντρο και θέρετρο πρέπει να αποκτήσουν αυτές τις υπηρεσίες, τα έργα και τις μελέτες που είπαμε πριν και τις πρόσβασης και τις άνετες προσπελασιμότητες και κυκλοφορίας και των καθημερινών ευκολιών που πρέπει να έχουν οι πολίτες και οι επισκέπτες μας. Κύριε Σέγκο, η δική σας πρόταση για τα Μάλια, για τη διασύνδεση του δρόμου και αν η δική σας πρόταση διαφοροποιείται από αυτήν του κυρίου Δοξαστάκη. Η δικιά μας πρόταση δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Δοξαστάκη. Mm-hmm. Μόλις από την τοποθέτηση του κύριου Δοξαστάκη δεν άκουσα τίποτα συγκεκριμένο παρά μόνο εφολόγια. Έχω λοιπόν να πω το εξής για τα Μάλια. Σε αυτή και πάλι την κακή και δύσκολη δημοτική θητεία. Ξεκίνησε η μελέτη. Οικονομοτεχνική μελέτη για την αναβάθμιση του λιμένα των Μαλίων. Ένα στίχημα για την περιοχή. Το λιμάνι των Μαλίων είναι μια τουριστική υποδομή. Ήταν τουριστική μαρίνα του ΕΟΤ. Το 2019 ήρθε στο Δήμο. Ο στόχος είναι η ανάπλασή του, προφανώς με μέσο μιας παραχώρησης, ξεκίνησε οικονομοτεχνική μελέτη. Το κομμάτι αυτή τη στιγμή εκεί, ενώ ήταν μια πανέμορφη παραλία παλιότερα, αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι σε μια παρακμή. Το δε λιμάνι των Μαλίων, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ούτε καν χερσαία ζώνη λιμένα. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, δεν έχει καν το τοπογραφικό του λιμένα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου να παραχωρηθεί και να τύχει αναβαθμίσεως. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε. Μιλήσαμε για την αναβάθμιση των Μαλίων και ειδικά του πανέμορφου εσωτερικού οικιστικού ιστού. Αυτή η δημοτική αρχή με 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει χρηματοδοτηθεί η βιοκλιμητική ανάπλαση του παλιού οικισμού των Μαλίων. Ο διαγωνισμός μάλιστα βαίνει στην ολοκλήρωσή του και έχει βρεθεί ανάδοχος. Άρα λοιπόν ενδιαφερόμαστε και προχωράμε το κομμάτι της ανάπλασης του παλαιού οικισμού. Εννοείται ότι εκείνο το οποίο κάναμε για τα Μάλια ήταν η πλήρη αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων με την ολοκλήρωση της αλλαγής του τάπητα, την τοποθέτηση νέου φωτισμού επαγγελματικών προδιαγραφών, την κατασκευή διαδρόμων προπόνησης κλασικού αθλητισμού, ενώ ο Δήμος Χερσονήσου έχει χρηματοδοτηθεί με 2 εκατομμύρια από το Υφυπουργείο Αθλητισμού για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου. Όσον αφορά το κομμάτι των αστικών υποδομών, ολοκληρώθηκε η μελέτη και πάμε σε ανάδοχο για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς, όπως και σε 6 άλλα σημεία του Δήμου. Ενώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κυκλοφοριακό πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας βλέπετε, έχουν και τα ίδια τα Μάλια. Όποιος διαβιεί εκεί, παρεπιδημεί, βλέπει τι γίνεται και εκεί στον κεντρικό δρόμο, όπως και στον Παρελιακό, θα δει ότι η διέλευση οχημάτων, ακόμα και δικύκλου, είναι πολύ δύσκολη το καλοκαίρι. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν έκανε και εκεί την κίνησή του αυτή την τετραετία. Προχωράει η αγορά. Και μάλιστα μεταξύ του Παραλιακού και της Οδού Δημοκρατίας και της Ελευθερίου Βενιζέλου, ενός ακινήτου 4.300 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά των Μαλίων, η αγορά του οποίου θα λύσει το πρόβλημα της στάθμευσης, θα μας δώσει τη δυνατότητα να απαγορεύσουμε την στάθμευση βεβαίως, mm-hmm. μόνο τη στάση προκειμένου να υπάρχει μεταπιβίβαση, ενώ το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο επίκειται η αγορά του το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς έχει 2 εισόδους, έχει μέσα μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, αποτελεί μια βέλτιστη αγορά για τα Μάλια, καθώς
το ακίνητο αυτό μπορεί να παραχωρηθεί σε τοπικούς συλλόγους για δεκάδες δράσεις, ενώ το υπόλοιπο ελεύθερο κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρκινγκ και ό,τι άλλο χρειάζεται για αποαστικές υποδομές. Μάλιστα. Στην περιοχή της Σταλίδας έχουν διανοιχτεί, ένας πεζόδρομος έχει αναπλαστεί και κάνει να ανοίξουν στην περιοχή του Μπλουσί άλλοι δύο. Ενώ αναπλάστηκε πλήρως το κομμάτι που βρίσκεται πλησίον του Φίνικα, ένα κατάστημα της περιοχής χαρακτηριστικά για να δώσω ενός περιπτέρου, για να δώσω χωροταξικά που βρίσκεται. Ενώ επίσης δρόμοι οι οποίοι είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές από τη Θεομηνία και είχαν βλάβες από παλιότερα, πλήρως εξοραίστηκαν στο νότιο μέτωπο, ενώ χρειάζονται ακόμα κάποια άλλη αποκατάσταση. Όσον αφορά το συνδετήριο δρόμο, κύριε Δασκαλάκη, τα πράγματα είναι απλά. Αναφέρθηκε ο κύριος Δοξαστάκη σε μία οραματική, το δέχομαι, σε επίπεδο οπτικής, που έχει να κάνει με την ανάπλαση του δρόμου. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όμως δεν επιτρέπουν σε αυτό το δρόμο, αυτή είναι εισήγηση της υπηρεσίας και όχι δικιά μου προφανώς, δρόμο, πεζόδρομο, πεδηλατόδρομο και όλα αυτά. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει και αυτά σε παρελθόντα χρόνο. Τι κάνουμε λοιπόν όμως? Τι κάνουμε, αυτό ο παρελθόντα χρόνο, κύριο. Αυτό μπορώ να σα πω, κύριο Δοξαστάκη. Δεν χρειάζεται να μοιάζεστε για τα πάντα. Όχι, άλλοι φταίνε γι' αυτό, δεν φταίτε εσεί. Δεν φταίτε για όλα εσεί. Ευτυχώ. Είναι και κάτι που δεν φταίτε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτό το δρόμο, λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να εφαρμοστεί και εκεί η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα εξευρεθούν 3-4 πάρκινγκ στην περιοχή. Προφανώς και η περιοχή της Σταλίδας δεν μπορεί με τη στενότητα των οδοστρωμάτων να σηκώσει τόσο μεγάλα οχήματα. Πρέπει και εκεί να βρεθεί. Ολοκληρώστε, κύριε Σταλίδα. Και τελειώνω. Ένα hub μεγάλων οχημάτων στάθμευσης, προκειμένου να γίνεται η μεταεπιβίβαση. Το πείραμα έγινε φέτος στην Οδό Αγίου Γεωργίου από το Κρέτα Μάρης μέχρι το Σαραντάρι. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο δίκαιος είμαι. Όχι, δεν θέλω μέχρι τώρα. Στην τελευταία παρέμβαση αφήσατε. Σας είπα, καταρχήν κύριε Δοξαστάκη, επειδή έβλεπα. Μισό λεπτό, 3 λεπτά από δικιά μου. Μισό λεπτό, κύριε Δοξαστάκη, έβλεπα το ρολόι και 13 πήρε το λόγο και είναι και 19. Και σας είπα ότι θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Μπορείτε να απαντήσετε. Αν αυτό δεν είναι ορισμός της αοριστολογίας. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε χάρακα και στο. Εδώ νομίζω ότι ζούμε σε άλλο κόσμο. Κλειστό γυμναστήριο μαλλίων. Ένα τεχνικό δελτίο δεν μπόρεσε να κάνει 4 χρόνια και τα χρήματα χαθήκανε. Με δημόσια ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού. Ποιο κοροϊδεύει ο κύριος Σέγκος απόψε εδώ? Από πού χαθήκανε, κύριε? Θα σταματήσει ο κύριος Σέγκος να λέει ψέματα στους δημότες? Από πού το έχετε κάποιο χαρτί? Βεβαίως, ο αρμόδιος υφυπουργός δημόσια. Το, γιατί εμείς έχουμε χαρτί ένταξη του έργου. Κύριε Σέγκος, σας παρακαλώ. Είναι σημαντικό παραμονές εκλογών να μην κοροϊδεύουμε τον κύριο Δοξαστάκη. Μα εμείς το έχουμε το χαρτί με αβά. Δεν είναι αυτό σοβαρά πράγματα να λέμε ψέματα στο δημότη. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, θα απαντήσω μετά. Αν κύριε Σέγκο είχατε το χαρτί τη ένταξη, θα το κραδένατε. Έχετε όμως το χαρτί της απένταξης με δημόσια ανακοίνωση του αρμόδιου υφυπουργού το χρόνο που δημόσια έδωσε αν τα στοιχεία. Αν είχατε το χαρτί της απένταξης θα το κραδένατε, κύριε Δοξαστάκη. Μη με διακόπτετε. Συγγνώμη, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Μη λέτε ψέματα στους δημότες. Έχετε καταντήσει να είστε αυτός ο οποίος αναπαράγει συνεχώς ψευδή πράγματα, φαίνεται στον κόσμο το δικό σας. Δημοσιεύστε το χαρτί αύριο το πρωί. Δικό σας. Δημοσιεύστε το χαρτί. Εγώ θα το. Εισαπένταξη. Είναι δημοσιευμένο στον τοπικό τύπο. Στον τοπικό τύπο. Βεβαίως. Δημοσιεύστε το αύριο το πρωί, παρακαλώ. Δεύτερον, ποια οικονομοτεχνική μελέτη της Μαρίνας? 4 χρόνια είναι στη Δημοτική Αρχή και πληρώνουμε 50.000 ενίκιο το χρόνο και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εξασφαλίσαμε χρήματα, αναθέτουμε μελέτες. Πού είναι στις μελέτες? Ούτε μία μα ούτε μία πρόταση. Και καμία εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτός ο κοινόχρηστος χώρος που ναι, πρέπει να αποκτηθεί. Γιατί δεν αποκτήθηκε και όλο αυτό το διάστημα? Μόνο κολυσιεργούμε. Βεβαίως και οι διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται, η νομιμότητα πρέπει να τηρείται. Αλλά δεν είναι η θέση να προετοιμάσουν, να οργανώσουν και να οριμάσουν κάποιο έργο. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ποιο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας? Πέστε μας τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπει, τις δράσεις να τα εφαρμόσουμε. Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο. Έχετε βομβαρδίσει τον κόσμο μία τετραετία με ψέματα. Και στην περιοχή των Μαλλίων πρέπει να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι είναι τόσο ήρεμοι και υπεύθυνοι που δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο τα ψέματά σας. Γιατί μέσα από μυθοπλασίες και φαινομενικά πράγματα δεν γίνεται έργο, δεν γίνεται πράξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος χώρος.
Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε εσείς απόψε πράγματα εδώ τα οποία δεν έχουν καμία βασιμότητα. Μα καμία βασιμότητα. Ποια οικονομοτεχνική μελέτη? Έπρεπε να μας φέρετε απόψε εδώ την οριοθέτηση της παράκτειας ζώνης, της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας, της λιμενικής εγκατάστασης. Πώς θα διασώσετε και θα αποτρέψετε τη φθορά, τη διάβρωση που υφίσταται κάθε μέρα και απαξιώνεται αυτή η υποδομή που έγινε με έρανο από την τοπική κοινωνία την περίοδο εκείνη όταν ήταν δήμαρχοι στην περιοχή πριν τον Καλλικράτη άνθρωποι και κάνανε τη μελέτη και διεκδικήσανε, πήραν ευρωπαϊκούς πόρους και κάνανε αυτή την λιμενική εγκατάσταση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την περιοχή. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Μακάρι να υπήρχε και εγώ θα το επικροτούσα, θα το στήριζα και θα έλεγα να προχωρήσει. Πέστε μας, ποια είναι η πρότασή σας σε σχέση με τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής? Πάντως, τώρα ανέκτορα, κύριε Δοξαστάκη, θέτετε ερωτήματα προς τον κύριο Σέγγου. Μα με συγχωρείτε. Για να μην παραπονεθείτε, μετά θα του δώσω το λόγο. Συγχωρείτε. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ο καθένας το χρόνο του πρέπει να τοποθετείτε. Εδώ ακούμε μία αράδα θεμάτων και ψεμάτων που δεν έχουν καμία βασιμότητα. Ποιοι κοινόχρηστοι χώροι, ποιοι είναι οι χώροι που αποκτήσατε? Αυτή η μελέτη εποχής ακόμα παλιότερα λαγουδάκι που αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και δεν καταφέρατε σε συνεννόηση με τους συλλόγους στην τοπική κοινωνία τι είναι αυτό που χρειάζεται, να κάνετε το τεχνικό δελτίο όπως το έκαναν όλοι οι δήμοι του νομού Ηρακλείου και πήραν τότε χρήματα από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και κάνανε έργα. Εμείς δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο εκείνη για να αποσπάσουμε κάποια χρήματα. Επομένως, συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα, εσείς μιλάτε μάλιστα αόριστα. Κύριε Δοξαστάκη, κύριε Σέγκο, θέλω να σας παρακαλέσω, έχετε 2 λεπτά να απαντήσετε. Πολύ απλά. 2 λεπτά όμως αυστηρά. Μου κάνει χείριστη εντύπωση, δυστυχώς δεν το περίμενα, από ένα άνθρωπο με την πορεία του κύριου Δοξαστάκη, σε μία τηλεμαχία σημερινή μεταξύ 2 υποψήφιων δημάρχων, εγώ δεν το ανέφερα μέχρι τώρα, τουλάχιστον προσπαθώ να το αποφεύγω, στην τοποθέτησή του τετράλεπτη, πόσες φορές ακούστηκε η λέξη ψέματα. Δηλαδή ο Δήμαρχος Χερσονήσου, σε επίπεδο θεσμικό, εγώ μπορεί σας έγκος να μην αρέσω, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, εκλεγμένος από την τοπική κοινωνία, ο κύριος Δοξαστάκης με αναφέρε πολλάκις ως ψεύτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το κρίνει η τοπική κοινωνία. Εγώ εκείνο λοιπόν το οποίο είπα είναι ότι για το κλειστό των Μαλίων, παρακαλώ πολύ, εγώ αύριο το πρωί θα αναρτήσω την δέσμευση που υπάρχει του ποσού. Παρακαλώ και τον κύριο Δοξαστάκη αύριο να αναρτήσει την αποδέσμευση του ποσού. Από εκεί και πέρα, έκανε μια απλή ερώτηση, η οποία όμως γαργαλάει την κοινή λογική. Το ακίνητο των 4.300 τετραγωνικών μέτρων, τι είπε απλοϊκά ο κύριος Δοξαστάκης και φανερώνει, αν θέλετε, όχι την αγνοιά του, τον εξοραϊσμό των πραγμάτων εν ώψη της Κυριακής και των εκλογών. Γιατί, λέει, δεν αποκτήθηκε μέσα στην τετραετία? Δυστυχώς καταλαβαίνω τον κύριο Δοξαστάκη, γιατί δεν πέρασε από εκεί που βρισκόταν και από το θεσμό που υπηρετούσε όσα περάσαμε εμείς. Ο κύριος Δοξαστάκης προφανώς έχει ξεχάσει ότι ο Δήμος Χερσονήσου λόγω της πανδημίας 2021 και 2022 απέλεσε πάνω από 5,5 με 6 εκατομμύρια από τα έσοδά του. Θεωρεί ο κύριος Δοξαστάκης λοιπόν ότι ήταν πολύ εύκολο για μια δημοτική αρχή να κάνει μια αγορά ενός ακινήτου που προσεγγίζει το εκατομμύριο προκειμένου να αφήσει στην άκρη άλλες ανάγκες της καθημερινότητας. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, εκτός το ότι είναι ανακριβές, γαργαλάει και την κοινή λογική. Δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε το ακίνητο μέσα στην τετραετία. Τώρα τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέπουν, τώρα το κάνουμε. Όσον αφορά τη μελέτη την παλαιότερη, τελειώσαμε για το στάδιο των Μαλίων. Ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, το οποίο και αυτό γαργαλάει την κοινωνική, κοστολογείται αυτό το σχέδιο του φαραωνικού κατά κάποιους έργους στα μάλια του σταδίου στα 14 με 15 εκατομμύρια. Και ο τότε υφυπουργός αθλητισμού, όταν ήρθε για να μιλήσουμε γι' αυτό, μας απέκλεισε κάθε ελπίδα κατασκευής της συγκεκριμένης υποδομής. Εμείς τι κάναμε λοιπόν? Αναπροσαρμόσαμε τις ανάγκες στα δεδομένα που είχαμε. Κύριε Δοξαστάκη, σας δίνω 1 λεπτό να απαντήσετε αν θέλετε για να πάω στο επόμενο διάλειμμα. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Είπαμε από την αρχή ότι αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της περίοδου που διαβήκαμε και κλείνει αυτή εδώ τη χρονική στιγμή. Υπάρχουν και άλλοι πόροι. Δεν είναι μόνο οι πόροι ήδη του Δήμου. Ένας πετυχημένος δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος διεκδικεί πόρους, είτε κρατικούς, είτε ευρωπαϊκούς, είτε άλλους πόρους. Το Πράσινο Ταμείο, το οποίο μαζεύει χρήματα μέσα από τα αυθαίρετα και μέσα από όλες τις πολεοδομικές παρεμβάσεις, είναι για να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους δράσεις. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Σέγκος να έχει διεκδικήσει, μπορούσε να έχει διεκδικήσει,
προκειμένου αυτή η έκταση να έχει αποκτηθεί. Και δεν εμπόδιζε σε τίποτα την εξέλιξη των διαδικασιών πέρα από τα προβλήματα αυτά. Επομένως, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και θεωρώ ότι πάντα υπάρχει περιθώριο εξέβρεση πόρων. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω συλλέξει κάποια από τα ερωτήματά σας. Θα τα μεταφέρω μόλις επιστρέψουμε στους δύο υποψήφιους δημάρχους και θα μιλήσουμε λίγο και για την ενδοχώρα. 7 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής εκτάκτως απόψε Τετάρτη, με τους δύο υποψήφιους που διεκδικούν τον δημαρχιακό θόκο στον Δήμο της Χερσονήσου. Μιλήσαμε για τη Κοκκίνη, Γούβες, Χερσόνησο, Μάλια, Σταλίδα. Θέλω λίγο να ανηφορήσουμε και προς τις περιοχές της ενδοχώρας, αφού όμως πρώτα, κύριε Δοξαστάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Λένε οι τηλεθεατές και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει ένα ολοκληρωμένο κέντρο υγείας. Το κομμάτι της υγείας είναι πολύ σημαντικό. Θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι από το Δήμο της Χερσονήσου να ακούσουν και τη δική σας πρόταση αλλά και την πρόταση του κυρίου Σέγκο. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω γρήγορη απάντηση. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι τα περιφερειακά τα αγροτικά εταιρεία 24ωρης λειτουργίας. Υπαγόμαστε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Από την ίδρυση των Κέντρων Υγείας το 1983 δεν είχε προβλεφτεί. Είχαν υπάρξει κατά καιρούς αντιδράσεις. Το 1999 είχε υποβληθεί κοινό αίτημα όλων των δημάρχων της περιοχής για ένα νέο κέντρο υγείας. Και θεωρώ ότι πλέον έχει οριμάσει αυτό το αίτημα. Υπάρχει ο χώρος, έχει επενδύσει το κράτος και μέσω του ΕΦΚΑ στην περιοχή της Χερσονήσου σε ένα κτίριο του ΠΡΟΗΝΚΑ το οποίο ρημάζει, καταστρέφεται χωρίς καν να έχει ακόμα παραλυφθεί. Η περιοχή, η δυτική, Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνης κλπ. Επίσης χρειάζεται μία μονάδα υγείας που πρέπει με τη συνδρομή, την υποστήριξη και τη διεκδίκηση του Δήμου να γίνει και γενικότερα το κομμάτι της υγείας είναι μεταξύ των επιδιώξεών μας και βεβαίως θα διεκδικήσουμε άμεσα και την ίδρυση και την κατασκευή και τη λειτουργία. Μάλιστα. Είναι τόσος κόσμος εκεί και ντόπιοι και πληθυσμός μόνιμος και επισκέπτες που πρέπει να υπάρχει αυτή η μονάδα υγείας και στις δύο περιοχές ή όπου αλλού χρειάζεται και στην ενδοχώρα ακόμα να ενισχυθούν τα αγροτικά ιατρία. Κύριε Σέγκο, ευχολόγια περισσεύουν και σήμερα και σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς το κέντρο υγείας για το οποίο αναφερθήκαμε είναι μια απέτηση εδώ και χρόνια. Όμως να μην ξεχάσουμε ότι το κτίριο του ΙΚΑ έκλεισε το 2013. Δήμαρχος ήταν ο κύριος Δοξαστάκης. Από τότε, κύριε Δασκαλάκη, έπρεπε να υπάρχει πρόνοια της τότε Δημοτικής Αρχής, προφανώς και προγενεστέρων, ούτως ώστε το κτίριο του ΙΚΑ να μην αφήνεται να ρημάζει, όπως ανέφερε ο κύριος Δοξαστάκης, αλλά κατευθείαν να αποτελέσει νέα δομή υγείας. Προφανώς δεν ήταν βούληση του κύριου Δοξαστάκη τότε. Τώρα όμως τι γίνεται. Καταρχήν, πρωτοβάθμια υγεία στο Δήμο Χερσονήσου. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το νέο συμβόλαιο, συμβολογραφική πράξη για την παραχώρηση έκτασης ακριβώς απέναντι από το ΠΙΚΠΑ για να γίνει το νέο πολυδύναμο. Ίδια σύντομη απάντηση. Βεβαίως. Και βέβαια, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα και από έρισμα και ερωτήματα και θέληση δημοτών μας, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν. Η απόφαση αναφέρει κέντρα υγείας, αλλά είναι λίγο φαϊνότερο ότι μπορεί να σηκώσει περιοχή σίγουρα ένα κέντρο υγείας. Και όπως ορθά ανέφερε ο κύριος Δοξαστάκης, μόνο που εμείς το έχουμε ζητήσει ήδη με έγγραφό μας από το Υπουργείο Εργασίας το ακίνητο να πάει στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να γίνει εκεί το κέντρο υγείας. Η περιοχή το δικαιούται, πρέπει να το έχει και ως νέα δημοτική αρχή, εφόσον ο πολίτης μας επιλέξει την Κυριακή, θα κάνουμε άμεσα ενέργειες προκειμένου αυτή η διαδικασία να τελεσφορήσει. Επειδή βάζω τους τηλεθεατές στο παιχνίδι, γρήγορη απάντηση από εσάς, κύριε Σέγκο, για να πάω στον κύριο Δοξαστάκη. Περιφερειακός δρόμος Μοχού. Περιφερειακός δρόμος Μοχού. Ο περιφερειακός δρόμος Μοχού πρέπει να είναι μια διαδικασία στην οποία θα γίνει με συγκεκριμένη μελέτη και η οποία θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου προφανώς να μην υποβιβάζεται, είναι σημαντικό αυτό, και το κομμάτι της πλατείας που είναι μια από τις πιο όμορφες πλατείες του Δήμου. Το μοναδικό που κάναμε εμείς όμως ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, είναι πρόσφατα σε ένα κομμάτι αγορασμένο προτετραετίας, πενταετίας, να τσιμεντοστρώσουμε ένα κομμάτι 300 μέτρων προκειμένου όταν υπάρχουν εκδηλώσεις να διευκολύνεται το πέρασμα των οχημάτων. Κύριε Δοξαστάκη. Αναγκαίος ο δρόμος. Υπήρχε μελέτη από το παρελθόν, από την εποχή της Δημαρχίας του κ. Λαγουδάκη. Αντί η σημερινή αρχή
να αναθεωρήσει, να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη μελέτη, όπως έκανε όλο το τελευταίο διάστημα που ήταν προεκλογική περίοδος, πήγε και έριξε μπετόν σε κάποια σημεία του δρόμου αυτού, που δεν νοείται ότι είναι παρακαμπτήριος δρόμος και μάλιστα το προέβαλε ως παρακαμπτήριο δρόμο. Χρειάζεται, πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη και να κατασκευαστεί. Κύριε Σέγκο, πάμε στην Επισκοπή. Η πρότασή σας για την Επισκοπή αυτή την πενταετία, ερώτημα τηλεθεατών, αν σχεδιάζεται να ρίξετε, λέει, βάρος σε κάποιες υποδομές σε αυτή την περιοχή. Βεβαίως. Η Δημοτική μας Αρχή, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητοί φίλοι, έχει μεριμνήσει όσο καμία άλλη προγενέστερη αρχή του καλλικρατικού Δήμου για την ενδοχώρα μας. Όταν λέμε ότι στηρίζουμε την ενδοχώρα, κύριε Δασκαλάκη, με τι τρόπο τη στηρίζουμε? Εμπράκτως. Καταρχήν, για να βοηθήσουμε την ενδοχώρα, πρέπει να υπενθυμίσω ότι ενώ η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε βάλει 10%, 10 ευρώ πάγιο τέλος αναρολόι στην άδρευση, αυτή η Δημοτική Αρχή πριν από ένα χρόνο το μείωσε στα 3 προκειμένου να διευκολύνει τον πρωτογενή τομέα. Βοηθήσαμε και ανοίχτηκαν και στην περιοχή του Σγουροκεφαλίου και στην περιοχή της Αγίας Κυριακής στην Επισκοπή και στην Ελιά και στη Χερσόνησο, να μιλήσουμε έτσι λίγο για ενδοχώρα, γεωτρήσεις άδρευσης προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα για μόνιμη αδρευτική δυνατότητα προκειμένου να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας. Βοηθήσαμε με χρηματοδοτήσεις, όπως προγενέστερα είπα, στην ασφαλτόστρωση οδών, όπως επίσης και στη διεκδίκηση της μελέτης του Ε50. Ενώ το κομμάτι της στήριξης της ενδοχώρας, κύριε Δασκαλάκη, δεν έχει μονοσήμαντα ορισμό τον πρωτογενή τομέα. Για να καταστήσεις βιώσιμη μια περιοχή και αηφόρο, πρέπει να της δώσεις διάφορα χαρακτηριστικά, μεταξύ αυτών και της πολιτιστικής αναβάθμισης και ανάδειξης. Πρόσφατα, λοιπόν, πριν από περίπου 2 μήνες, ολοκληρώσαμε την αγορά στο καινούριο χωριό του πύργου Φόσκολου. Είναι ένας μεσαιωνικός πύργος, του οποίου όποιος ανατρέξει στο Google θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, του Μαρκαντώνιο Φόσκολο, ο οποίος είχε γράψει το Φορτουνάτο, ήταν ένας φεουδάρχης της περιοχής ενετικής καταγωγής, τον οποίο τον αγοράσαμε πρόσφατα και προφανώς με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο θα κυνηγήσουμε να τον αναπτύξουμε, να τον αναβαθμίσουμε, ούτως ώστε με τα ενετικά πατητήρια και το Μουσείο Ίνου να αποτελέσουν μια τριλογία πολιτιστικής αναβάθμισης της περιοχής της Επισκοπής. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ενδοχώρα. Επίσης, επειδή το κομμάτι της άδρευσης είναι πολύ σημαντικό και παίζει τεράστιο ρόλο, χρηματοδοτηθήκαμε και βαίνει προς ολοκλήρωση ο διαγωνισμός, βγαίνει ανάδοχος, 2,2 εκατομμύρια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την πλήρη αναβάθμιση των δικτύων άδρας της περιοχής. Και αναβάθμιση των δικτύων, και τηλεμετρία και τηλέλεγχος, προκειμένου να καταστούν τα δίκτυα άδρευσης πολύ περισσότερα αποδοτικά. Κύριε Δοξαστάκη. Η ενδοχώρα, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του όλου Δήμου. Πολύ σημαντικό, πρωτογενής τομέα, διασύνδεση με τον τουρισμό. Θα ξεκινήσουμε από την οριστική, ασφαλή και ολοκληρωμένη διασύνδεση της περιοχής στην περιοχή του Καρτερού με τον κόμβο που τόσα χρόνια ζητεί η τοπική κοινωνία. Θα αναδείξουμε τους οικιστικούς πυρήνες των συγκροτημάτων των πολεοδομικών στην ενδοχώρα. Θα υπάρξει διάνοιξη, συντήρηση, βελτίωση όλου του αγροτικού δικτύου που είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τον παραγωγό, τον αγρότη. Θα επεκταθούν δίχτυα ίδρευσης, άρδευσης, φωτισμού. Θα υπάρξει και θα δρομολογηθεί η αστική συγκοινωνία με όλα τα διαμερίσματα του Δήμου και ιδιαίτερα αυτής της ενδοχώρας. Θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση γραφείο στο Δημοτικό Κατάστημα Επισκοπής. Θα οριστεί τοπικός αντιδήμαρχος στην Διοικητική Ενότητα της Επισκοπής. Θα καταργήσουμε εντελώς το πάγιο τέλος της άρδευσης. Δεν θα υπάρχει πάγιο τέλος. Και επίσης, μέσα από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του πολεοδομικού που υπάρχει μια δυσαρμονία λόγω του ότι 2-3 πρώην δήμοι είχαν αναφορά σε αυτό το κομμάτι, θα εξευρεθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και ένα πρόγραμμα που είχε τότε υπογραφεί και δεν περπάτησε καθόλου δυστυχώς μετά το 2014, ήταν ένας υποδειγματικός αμπελώνας σε μια δημόσια έκθεση που είχε παραχωρηθεί στο Δήμο προκειμένου να προχωρήσει. Και βεβαίως η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και η ενδοχώρα της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου και των Βουβών, του πρώην Δήμου, η Λαγκάδα, χρήζει ενός ειδικού σχεδιασμού παρέμβασης με έργα συγκεκριμένα και δράση. Έχω ένα κοινό ερώτημα τηλεθεατή και προς... Μία παρέμβαση μόνο. Ναι, μία παρέμβαση.
Θα ήθελα, επειδή το ξέχασα προηγουμένως και έχει δίκιο ο κύριος Δοξαστάκης, είμαστε στο τελικό στάδιο, περιμένουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης, το κομμάτι της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας που είχε να κάνει με τα δρομολόγια, τα οποία εκτελούσε ο Δήμος με δικά του οχήματα μέχρι και πριν από 3 χρόνια, σταμάτησε λόγω πανδημίας, αλλά τα οχήματα είναι πολύ παλιά. Το προσεχές αμέσως επόμενες μέρες περιμένουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης προκειμένου να υπογράψουμε σύμβαση με το ΚΤΕΛ. Και το αμέσως επόμενες μέρες εκκινούν δρομολόγια σε όλη την ενδοχώρα του Δήμου σε επίπεδο ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν, μια κοινή ερώτηση και για τους δύο. Ρωτάνε οι δημότες σας, κύριε Σέγκο και κύριε Δοξαστάκη, αν θα έχει, λέει, λόγο η τοπική κοινωνία σε αυτήν την μεγάλη επένδυση που προωθείται στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών. Κύριε Σέγκο. Ακούστε να δείτε, η πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών ήταν μια δομή, κύριε Δασκαλάκη, η οποία έχει παρακμάσει εδώ και 30 χρόνια. Πέραν κάποιων δραστηριοτήτων αποσπασματικών που έγιναν μέσα, όπως είναι το Ενιδρίο, το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κτίρια του Δήμου με παραχωρήσεις, δυστυχώς, αυτού του τύπου οι παραχωρήσεις που έγιναν δεν αναβάθμισαν την περιοχή, αλλά την άφησαν παρρικμασμένη. Όποιος δηλαδή μπαίνει μέσα στην Αμερικάνικη βάση, εκείνο που βλέπει είναι ένας τόπος προς αποφυγή διελεύσεως. Είτε για λόγους επικινδυνότητας, είτε για λόγους χείρισης οπτικής εικόνας της περιοχής. Εκείνο λοιπόν το οποίο δεν κάναμε 30 χρόνια, δεν μπορούμε τώρα να το μεμφόμαστε. Γιατί πρέπει να πω ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, και η δικιά μας Δημοτική Αρχή το Δεκέμβριο του 19, ψηφίσαμε το ΕΣΧΑΔΑ της Αμερικάνικης Βάσης προκειμένου να γίνει ανάπτυξη της περιοχής. Ενώ με τη στήριξη και τη δικιά μας, ενώ ως Δήμος Χερσονήσου εννοώ, το Δεκέμβριο του 2019, πέρασε και με ψήφους 19-17 από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλός ή κακός, η Αμερικάνικη Βάση πρέπει να προχωρήσει. Τη στιγμή που το ελληνικό κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν είχε τη δυνατότητα, δεν ανάπτυξε αυτόν τον τόπο, γιατί προσωπική μου άποψη ήταν ότι σε παρελθόντα χρόνο, χωρίς να φταίει προς Θεού ο κύριος Δοξαστάκης, προς Θεού, εντάξει, σε παρελθόντα χρόνο, θα έπρεπε αυτός ο χώρος να σηκώσει δεκάδες δράσεις κοινού χαρακτήρα που θα βοηθούσαν την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Τη στιγμή λοιπόν που δεν έγινε για 30 χρόνια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον τόπο να παρακμάζει. Αυτή την υποδομή θα τη στηρίξουμε και στο παρελθόν και μελλοντικά ως Δημοτική Αρχή, εφόσον είμαστε, γιατί είναι μια δομή η οποία θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και εν τέλει θα αναπτύξει όλη την περιοχή. Ενώ η ανάπτυξη αυτού του συνόλου εκεί των 346 τρεμάτων αναγκαστικά, προϊόντος του χρόνου, τα επόμενα χρόνια θα βοηθήσει συνολικά την αναβάθμιση όλης της περιοχής. Κύριε Δοξαστάκη. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ το 2011 που έγινα δήμος του πρώτου καλλικρατικού δήμου, σε αυτή την τριετή παρουσία μου εκεί, που είναι η μοναδική που έχω στην ευρύτερη περιοχή, φρόντισα πολύ σημαντικά στρατηγικά θέματα της περιοχής να τα αναδείξω και να κατοχυρώσω όλες τις προτάσεις με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2011 λοιπόν υπήρξε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφερόταν στην αξιοποίηση αυτών των 746 τρεμάτων. Από όλους τους φορείς, Τεχνικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακό Περιφερειακό Συμβούλιο, πάντα συμφωνήσαμε γύρω από αυτό. Δυστυχώς δεν διεκδικήθηκε στη συνέχεια αυτή η χρήση και αυτή η λειτουργία. Μάλιστα, το πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου και το περιφερειακό χωροταξικό έλεγαν ότι αυτή η έκταση μοναδική στα βόρεια παράλια του νομού θα μπορούσε να παίξει το ρόλο ενός διοικητικού κέντρου μεταφοράς υπηρεσιών του αστικού κέντρου του Ηρακλείου, να παίξει ένα πόλο σε σχέση με την ευρύτερη τουριστική περιοχή. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Το 2021 δε που έγινε η ανάλογη πάλι συζήτηση και λήψη απόφασης, εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο μειοψήφισα, γιατί ήθελα να σεβαστώ την απόφαση που είχα πάρει τότε ως Δήμαρχος και είχα προτρέψει το Δημοτικό Συμβούλιο να εφαρμόσει. Τώρα, εκεί υπάρχει μια συγκεκριμένη χρήση, θα γίνει ένα εξάστερο ξενοδοχείο, θα γίνει το καζίνο προφανώς και εκεί υπάρχουν και κάποιες χρήσεις. Υπάρχει το Δημαρχείο, υπάρχουν άλλες κοινόχρηστες και κοινοφελείς χρήσεις, υπάρχουν τα σχολεία, το μουσικό, το καλλιτεχνικό και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνυπάρξουν όλα αυτά. Και το κυριότερο, ο Δήμος οφείλει να διεκδικήσει και να διασφαλίσει κάποια μεγάλη έκταση σε σχέση με την εγγένεια αξιοποίηση, αλλά με παραχώρηση κυριότητας, όχι χρήσης. Τώρα, από τα έργα αυτά τα οποία θα γίνουν, ο Δήμος Χερσονήσου θα πρέπει να είναι έτοιμος με παράλληλα έργα να δώσει τη δυνατότητα
της ωφελημότητας σε άλλες επιχειρήσεις που γειτνιάζουν ή επηρεάζονται από αυτή την επένδυση, για να μπορέσουν τουλάχιστον να αποφεληθούν από αυτή τη δραστηριότητα. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θα κάνω μία τελευταία ερώτηση για να απευθυνθείτε μετά ο καθένας στους δημότες της Χερσονήσου. Κύριε Σέγκο, ένα από τα ρεπορτάζ που μέσα σε αυτήν τη δύσκολη επικαιρότητα των τελευταίων ημερών με το Ισραήλ αλλά και τις προηγούμενες ημέρες έχει παίξει πολύ δυνατά και στα δελτία ειδήσεων της Crete TV είναι η γυψιδρία. Έχουμε δει αυτές τις εικόνες από το φράγμα του Αποσολέμη που ουσιαστικά έχουν εμφανίσει το σφεντήλι και πάλι. Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αυτή η γυψιδρία συνεχιστεί και την χειμερινή περίοδο? Το ίδιο ερώτημα βεβαίως αφορά και τον κύριο Δοξαστάκη. Κύριε Δασκαλάκη, εκείνο το οποίο κάναμε ως Δημοτική Αρχή ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο και βλέποντας ότι τότε το φράγμα, όπως λέμε, δεν, βροχομετρικά δεν είχε τις αναμενόμενες εισδοχές μέσα, έγινε ένα σχέδιο πλήρους αναβάθμισης των γεωτρήσεων που διαθέτει ο Δήμος. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να βρεις νερό. Το ένα κομμάτι είναι το φράγμα, όπως λέμε, τη στιγμή που υφίσταται ως δομή εντός των διοικητικών μας ορίων και μας υδρεύει. Απ' την άλλη μεριά είναι οι γεωτρήσεις από τις οποίες ανέκαθεν υδροδοτούμασταν. Εμείς λοιπόν αναβαθμίσαμε όλα τα υδρευτικά σύνολα και τις γεωτρήσεις και όλες τις εγκαταστάσεις προκειμένου να είμαστε έτοιμοι. Αυτός ήταν και ο λόγος που, αν παρατηρήσατε, ενώ φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν δεκάδες δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για πολλές φορές και πολλές μέρες διακοπή νερού, ειδικά στο οικιστικό σύνολο του Ηρακλείου, αυτό δεν συνέβη στο Δήμο Χερσονήσου. Για ποιο λόγο? Διότι έγινε ένας πολύ καλός σχεδιασμός. Έχουν αντικατασταθεί όλα τα φθαρμένα σύνολα, έχουν εξυγχρονιστεί όλες οι γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να ήμασταν έτοιμοι, ενώ κάναμε ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό, τη στιγμή που φέτος, από το φράγμα Ποσελέμη, πήραμε περίπου το μισό νερό από ό,τι πέρσι, αναγκαστικά κρατήσαμε τη μεγαλύτερη ποσότητα από το φράγμα για το πικ της σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστο, με αποτέλεσμα Απρίλη, Μάιο και Ιούνιο, όπως και τώρα, να κάνουμε χρήση των γεωτρήσεών μας. Αυτό μας βγήκε σε καλό, κάναμε ένα πολύ καλό προγραμματισμό, προφανώς του χρόνου, εάν τυχόν φέτος, σε επίπεδο ύδρευσης, δεν έχουμε τις εισδοχές στο φράγμα Ποσελέμη που απαιτούνται, θα αντιμετωπίσουμε θέμα. Όμως, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας προκειμένου να υδρεύσουμε την περιοχή με τον καλύτερο τρόπο. Εννοείται ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει το δικό της σχεδιασμό, καθώς τα πολλά νερά εν τέλει, κύριε Δασκαλάκη, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ιστορικά ότι δεν είναι εδώ, αλλά είναι στον Αλμυρό. Κύριε Δοξαστάκη. Η κλιματική αλλαγή είναι δίπλα μας. Έχει χτυπήσει την πόρτα μας και μάλιστα είναι τόσο εμφανείς οι συνέπειες αυτής της κλιματικής αλλαγής που εκδηλώνονται με τον πιο ακραίο και δραματικό τρόπο. Ασφαλώς και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης επιβάλλεται και από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και από την προνοητικότητα και τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων. Αυτό το στοιχείο που πρέπει να αξιοποιήσουμε είναι να μην αφήσουμε να αδρανοποιηθεί το δίκτυο των γεωτρήσεων των υφιστάμενων. Θα πρέπει να εμπλουτιστούν αυτές οι γεωτρήσεις. Θα πρέπει το φράγμα του Αποσελέμη, που είναι έργο υπερετήσιας εξίσωσης, που πρέπει να έχει συνεχώς νερό για να μην μπορούμε να το πάρουμε σε μία χρονιά, να διατηρείται σε ένα επίπεδο ισορροπίας, και κυρίως το νερό που η βροχή πέφτει και το 50% πάει στη θάλασσα, να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και το υπόλοιπο πάει στον υδροφορέα. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, γιατί έχουμε πάνω από 50-60% απώλειες σε σχέση με τα νερά. Και βεβαίως, τέλος, ο ρόλος του Δήμου Χερσονήσου στη διοίκηση και στη διαχείριση του φράγματος Αποσελέμη πρέπει να είναι ουσιαστικός, για να μπορεί να παρεμβαίνει, να σχεδιάζει και να προτείνει σχετικά με τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. Λοιπόν, έχουν μείνει 4 λεπτά. Από 2 λεπτά ο καθένας. Κύριε Δοξαστάκη, ξεκινάω με εσάς και να καταλήξουμε στον κύριο Σέγκο, που είναι και ο εν ενεργεία δήμαρχος στην Χερσόνησο. Θέλω να απευθυνθείτε στους δημότες της Χερσονήσου, αυτόν τον υπερήφανο τόπο, αυτή τη σημαντική περιοχή που αποφέρει πολλά στην Κρήτη και την Ελλάδα, γιατί να επιλέξουν εσάς και το συνδυασμό σας στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών? Έχετε αυστηρά 2 λεπτά. Κύριε Δασκαλάκη, μας δόθηκε η δυνατότητα με τη δική σας συμβολή, και ευχαριστούμε γι' αυτό, να ξεδιπλώσουμε τις πτυχές των δυνατοτήτων αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτός ο πρωταγωνιστής, σημαντικός
και ιδιαίτερα παραγωγικός δήμος, ο Δήμος Χερσονήσου. Δυστυχώς, ακούσατε και άκουσαν και οι τηλεθεατές ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει αξιόπιστες προτάσεις, δεν έχει σχέδιο, δεν μπόρεσε να κατασκευάσει ή να υλοποιήσει κάποιο σημαντικό έργο το οποίο να δρομολογήσει όλα αυτά τα ζητήματα που σήμερα αντιμετωπίζει αυτός ο Δήμος, που θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η παρακμή και αυτή η υποβάθμιση αυτού του τόπου, γιατί πάντα διαδραμάτιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Εμείς είμαστε εδώ και βλέπουμε ότι την χάνει επιδοκιμασία σε πρώτη φάση η πρότασή μας, γιατί βλέποντας τον τόπο που ζούμε και αγαπούμε να πορεύεται σε όχι σωστές πορείες και βάσεις, έχουμε ένα οραματικό σχέδιο, συγκεκριμένο προγραμματισμό, με συγκεκριμένα μέτρα δράσης, κοστολογημένο, το οποίο πιστεύουμε ότι με την υποστήριξη του κόσμου και τη συμμετοχή και όλων των φορέων, γιατί δεν μπορεί από μόνο του ένα Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υπάρχει συμμετοχή, ανταλλαγή απόψεων και συναπόφαση για κάποια πράγματα, να δρομολογήσει καταστάσεις, να απαντήσουμε σε κάποια ή σε όλα, μακάρι να μπορούσαμε, σε όλα τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Χερσονήσου. Κύριε Σάγκο, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς η σημερινή βραδιά κύλησε με ένα ήρεμο τρόπο που έδωσε στον καθένα από εμάς τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, το όραμά του και το τι σκοπεύει να κάνει την επόμενη μέρα. Πέραν λοιπόν των ατελείωτων θα που ακούσαμε από τον κύριο Δοξαστάκη, κλείνω την τοποθέτησή μου με το διακύβευμα της Κυριακής ως εξής. Αναφερθήκαμε και μας δώσατε τη δυνατότητα με το φιλόξενο φακό σας να αναφερθούμε σε πλειάδα θεμάτων, στον οποίο εν τέλει, από ό,τι παρατήρησαν οι τηλεθεατές μας που θα είναι οι τελικοί κριτές σήμερα το βράδυ και πιθανότατα την Κυριακή, η Δημοτική Αρχή σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με 2 χρόνια πανδημίας, με θεομηνίες, με σεισμούς οι οποίοι έπληξαν και το Δήμο Χερσονήσου και ακούμπησε όλα τα θέματα. Τον πολιτισμό, το παραλιακό μέτωπο, την ενδοχώρα, την άδρευση, την ίδρυυση με νέα δίκτυα αγορά κινήτων για να γίνουν δεξαμενές. Νέο δίκτυο στον Καρτερό και σύνδεση με το φράγμα από Σελέμη. Εξοραϊσμός κοινόχρηστων χώρων. Βοήθεια με χρηματοδοτήσεις που είχαν να κάνουν με όλα τα είδη που έχει, με όλες τα είδη ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου. Έναρξη μελετών για τα σχέδια πόλης. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν αυτή την τετραετία, κύριε Δασκαλάκη, ακούμπησε όλα τα καυτά ζητήματα του Δήμου. Προφανώς ζητώ την κατανόηση των συνδημοτών μας, καθώς αυτή την τετραετία οι προσδοκίες τους μπορεί να ήταν τέτοιες που δεν ευωδόθηκαν στο σύνολό τους. Ζητούμε, βάσει του έργου που επιτελέσαμε, που εκτιμούμε ότι έχει αποτύπωμα στην κοινωνία και μέλλον από εδώ και μπρος, και όχι θα, να μας δώσει τη δυνατότητα την Κυριακή να συνεχίσουμε μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, από το απόψινό debate εγώ θέλω να σας δεσμεύσω και τους δύο, γιατί ένας εκ των δύο θα είναι ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Είτε θα ανανεωθεί η θητεία σας, κύριε Σέγκο, είτε θα αναλάβετε τα ενία σας εσείς, κύριε Δοξαστάκη. Επομένως, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 10 παρα 10, ο επόμενος Δήμαρχος Χερσονήσου, μάλλον ο Δήμαρχος Χερσονήσου, θα είναι εδώ. Είτε είναι ο κύριος Σέγκος, είτε είναι ο κύριος Δοξαστάκης. Και θέλω τηλεοπτική δέσμευση, κύριε, ότι την επόμενη Δευτέρα θα είστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στην πρώτη σας συνέντευξη. Αν οι δυνάμεις, δεν θα είμαστε και δύο, δεν μπορούμε να είμαστε και δύο. Ένας εκ των δύο. Και χαίρομαι που κλείνετε με μία χειραψία. Έκλεισα και την εκπομπή της ερχόμενης Δευτέρας. Θα κερδίσω λίγο κάτι από το debate. Σας ευχαριστώ. Δεν θα μας αφήσετε δηλαδή ούτε μια μέρα να ξεκουραστούμε. Θα ξεκουραστείτε την Τρίτη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι την ερχόμενη Κυριακή θα μπείτε στο παραβάν και κυρίως στους δημότες της Χερσονήσου αλλά και του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας να επιλέξετε αυτούς που θεωρείτε τους καλύτερους. Εμείς σαν δημοσιογράφοι θα πούμε ότι θα είμαστε εδώ για να τους κρίνουμε και βεβαίως να τους κριτικάρουμε όπου χρειαστεί. Και ο κύριος Σέγκος και ο κύριος Δοξαστάκης στο παρελθόν έχουν δεχθεί την καλοπροαίρετη κριτική, άρα θεωρώ ότι και οι δύο άνθρωποι είναι δύο πολίτες, δύο άνθρωποι από εσάς, που μπορούν να σας πείσουν. Τώρα, αν σας έπεισαν, θα το αποφασίσετε εσείς την Κυριακή με την δική σας ψήφο. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σέγκος και ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο κύριος Γιάννης Σέγκος, και η απόφαση είναι δική σας. Καλό σας ξημέρωμα.